Ένα-δύο. Μίλησε. Ένα. Μίλα. Δύο. Ένα-δύο-τρία. Ένα-δύο-τρία. Θέλω να είσαι κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεις πιο καλά. Ωραία. Εκεί. Καλά είναι. Θα του δώσω από εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Άλλη μία βραδιά στο web radio nstv.gr, τον web radio σταθμό της Νέας Μύρνης, και σας καλωσορίζουμε εδώ μαζί με την αγαπητή Ελένη Σκλαβενίτη στην εκπομπή Ιστορικές Διαδρομές. Σήμερα είναι Τρίτη, 27 Ιανουαρίου του 2015. Μόλις δύο μέρες μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου του 2015, και έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε κοντά την καλή φίλη και συναγωνίστρια, την κυρία Ελένη Σκλαβενίτη. Ελένη, καλώς ήρθες ξανά στο σταθμό. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς βρεθήκαμε. Η Ελένη Σκλαβενίτη έλαβε μέρος ως υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές με υποψηφιότητα στους Ανεξάρτητους Έλληνες στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Έτσι, έχοντας την καλεσμένη μου σήμερα στην εκπομπή Ιστορικές Διαδρομές,
Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να μας πει τη δική της προσωπική σκέψη, την πορεία της, στη διαδικασία της συμμετοχής της και στην προετοιμασία των εκλογών και στις σκέψεις για πολλά και σημαίνοντα πράγματα, το σθένος της να θέσει τον εαυτό της στην μάχη για την πατρίδα όπως την ονειρεύεται, συμπορευόμενη μέσα από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και έτσι θα πω δύο αρχαία λεγόμενα, ένα του Αριστοτέλη και ένα του Ισοκράτη, για να μπούμε μέσα στη διαδικασία της κουβέντας μας. Ο Αριστοτέλης, αυτός ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, ο οποίος γεννήθηκε το 384 και έφτασε έως το 322, είχε πει «Ο πολίτης ουδενή τον άλλον ορίζεται μάλλον ή το μετέχειν κρίσεως και αρχής». Δηλαδή, το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας. Ο δε Ισοκράτης, ο οποίος έζησε από το 436 έως το 338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας, είχε πει το «της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσιν». Δηλαδή, το ήθος όλης της πολιτείας είναι το ίδιο με αυτό αυτών που την κυβερνούν. Σωστό. Έτσι λοιπόν, κάνω μία μικρή εισαγωγή με αυτά τα λόγια που προηγήθηκαν για να μπούμε μέσα στην συζήτηση και να μας μιλήσεις ξεκινώντας αρχικά από αυτήν την ιδέα, έτσι όπως την άκουσαν και οι ακροατές μας. Λοιπόν, θα κρατήσω το πρώτο σκέλος, το πρώτο ρητό για τη δικαιοσύνη. Όλος ο κόσμος ζητάει δικαιοσύνη σήμερα για πάρα πολλά θέματα, μισθολογικά, εθνικά και κυρίως για οικονομικά θέματα. Κοινωνικά. Το μισθολογικό και το οικονομικό. Το οικονομικό καθορίζει και το κοινωνικό. Οπωσδήποτε. Και θα συμπληρώσω ότι όταν ξέρουμε ότι όλος ο κόσμος ζητάει αυτήν τη δικαιοσύνη, υπογραμμίζεται εμέσως, αλλά με μεγάλη σαφήνεια, αυτομάτως, το γεγονός ότι ζητάς κάτι όταν δεν το έχεις. Όταν το έχεις, συνήθως δεν ασχολείσαι με το να ζητήσεις κάτι, διότι το θεωρείς δεδομένο. Η κοινωνία μας λοιπόν το να έχει φτάσει στο σημείο να ζητάει πράγματα έτσι όπως μόλις μας ανέφερες, σημαίνει ότι έχει πάρει κάπου ένα στραβό δρόμο. Στραβό δεν θα το έλεγα. Στον κρεμό έχει πέσει. Έχει πέσει στον κρεμό. Είναι αυτό το πράγμα που λένε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ακριβώς. Ναι. Στον κρεμό και έχει πέσει σίγουρα η κοινωνία. Έχει πολλά προβλήματα εκτός από τα μισθολογικά. Είτε είναι σε ιδιωτικό τομέα ο εργαζόμενος, είτε είναι στο δημόσιο. Πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που οι μισοί Έλληνες πολεμούν τους άλλους μισούς. Ναι. Κυριολεκτικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο συγκεκριμένοι κύκλοι, και το είδαμε και εντός και εκτός της χώρας, το προωθούν συστηματικά. Ναι, διότι είναι αυτό το γνωστό που έχουμε μάθει παγκοσμίως ότι εφαρμόζαν στην Βρετανική Αυτοκρατορία απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους, το γνωστό «διέρ και βασίλευε». Σωστά. Λοιπόν, όταν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε μια κοινωνία η οποία η άρχουσα τάξη της κοινωνίας αυτής συνήθως μεθοδεύει με ποιον τρόπο θα στρέψει το ένα σκέλος της κοινωνίας αυτής απέναντι σε ένα άλλο, τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται ύποπτα. Πάρα πολύ. Αρχίζουν να γίνονται ύποπτα, όπως είπες, και όχι μόνο. Πιστεύω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε κάποιες περίεργες εξέλιξεις. Γιατί κυρίως σε αυτό θα συμβάλλει και το θέμα των λαθρομεταναστών που είναι στην Ελλάδα. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Δηλαδή, έχουμε από τη μία την πείνα και απ' την άλλη
Έχουμε και ένα σωρό κόσμο που έχει έρθει στην Ελλάδα, άσχετο με τον πολιτισμό μας, mm-hmm. ζουν κυριολεκτικά στον κόσμο το δικό τους, και από άποψη νοοτροπίας και από άποψη πολιτισμού. Στον πολιτισμό είναι και η θρησκεία, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Είναι και ένα πολύ πολύ πρόσφατο παράδειγμα και αυτό το οποίο συνέβη στη Γαλλία. Ναι. Το οποίο είχε πάλι ακριβώς ως κέντρο, επίκεντρο δηλαδή αυτών των εξελίξεων, την θρησκεία. Ακριβώς. Και οι περισσότεροι πόλεμοι ξεκινάνε από θέματα θρησκευτικά. Ναι. Είτε από διχασμό θρησκευτικό, είτε επειδή πολλοί λαοί είναι συσσωρευμένοι σε ένα κράτος, mm-hmm. καλή ώρα όπως στην Ελλάδα, mm-hmm. και θέλουν, απαιτούν, όχι θέλουν απλά, απαιτούν δικαιώματα όπου, θα έλεγα, ως άνθρωποι, ναι, τους ανήκουν. Αλλά να σεβαστούν όμως και την ελληνική νομοθεσία και τον ελληνικό πολιτισμό, πράγμα που δεν το έχουν κάνει. Με πηγαίνεις με όλες αυτές τις σκέψεις σου, έτσι τρέχοντας στο μυαλό μου, μία ταχύτατη περιήγηση σε ολόκληρο τον πλανήτη και με φέρνεις, να το πω έτσι όπως το σκέφτηκα τώρα από τα λεγόμενά σου, με πήγες μέχρι την Αυστραλία, όπου έχουμε την Πρωθυπουργό της Αυστραλίας να λέει ότι ναι, βεβαίως, δεχόμαστε τους μετανάστες, διότι εκεί δεν δέχονται λάθρομετανάστες, δεχόμαστε τους μετανάστες οι οποίοι δείχνουν ένα ενδιαφέρον να έρθουν να ενσωματωθούν στη δική μας κοινωνία, να δουλέψουν. Και είναι γνωστό σε όλους μας ότι η Αυστραλία είναι μία από τις χώρες η οποία κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όποτε τους προκύψει η ανάγκη να χρειάζονται ένα αλφα δυναμικό προσωπικό οπουδήποτε, να ανοίξει μέσω των πρεσβειών της την κατάταξη των ειδικοτήτων που χρειάζεται το κράτος τους προς τους ενδιαφερόμενους να πάνε να ζήσουν εκεί και τους λέει ότι δέχομαι να κάνουν έτσι μόνο αυτοί οι οποίοι όχι απλώς θέλουν να δοκιμάσουν να δουν τι είναι αυτό που θα τους πούμε εμείς ερχόμενοι σε μια συνέντευξη, αλλά αυτοί οι οποίοι είναι ήδη αποφασισμένοι να ξεκινήσουν, εάν τους πούν ναι, να φύγουν και να πάνε στην Αυστραλία. Και από την άλλη μεριά τους ενημερώνει και τους λέει ότι θέλουμε να έρθετε σε μας, σας αγκαλιάζουμε, όπως εσείς θα αγκαλιάσετε το δικό μας σύστημα. Όπως εσείς, ναι μεν θα έχετε αναγνωρισμένο το δικό σας δικαίωμα να ζείτε μέσα στα ήθη και τα έθιμα που θέλετε, χωρίς όμως να διαταράξετε τα δικά μας. Και έτσι λέει ότι αν θέλετε να κάνετε πράγματα τα οποία δεν είναι εναρμονισμένα μέσα στους νόμους μας και μέσα στις δικές μας αποδοχές, τότε σας παρακαλούμε πολύ, διαλέξτε να επιστρέψετε στη χώρα σας ή διαλέξτε να μην φτάσετε ποτέ στη δική μας. Αυτό υποτίθεται ότι είναι ένας πολιτισμός απέναντι σε κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει από κάπου αλλού σε κάποιον άλλον χώρο, ως φιλοξενούμενος. Δηλαδή νομίζω ότι μας είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό να το κατανοήσουμε με διαφορετικά λόγια, πως όπως θα προσκαλέσεις κάποιους στο σπίτι σου και θα τους ανοίξεις την πόρτα και θα τους πεις ακριβώς, ελάτε να περάσουμε μαζί μία χή εκδήλωση, θα έχεις και την απέτηση να σεβαστούν το δικό σου το χώρο, να λειτουργήσουν μέσα στα δικά σου ήθιστε, έτσι, και μέσα στους δικούς σου κανόνες. Διαφορετικά, του λες του άλλου νου, λόγος για να έρθει. Ακριβώς. Λοιπόν, είδαμε προμερικών χρόνων να δημιουργούνται συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις στην πλατεία Συντάγματος με ξένους οι οποίοι είχαν φτάσει στην Ελλάδα και οι οποίοι διαδήλωναν για ποιο πράγμα. Δεν θέλανε να μάθουν ελληνικά. Θέλανε να μείνουν στην Ελλάδα χωρίς να ξέρουν την γλώσσα των κατοίκων που είναι εδώ ως γηγενείς. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Θα κάνω μια παρέμβαση εδώ. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ θα πω το εξής. Όταν ο Έλληνας πηγαίνει να μείνει στο εξωτερικό, είτε να σπουδάσει,
είτε να εργαστεί, είναι αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να μάθει τη τοπική γλώσσα, είτε είναι αγγλικά, είτε είναι γαλλικά, είτε γερμανικά. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν, εφόσον αυτοί που έρχονται εδώ δεν είναι διατεθειμένοι να μάθουν την ελληνική γλώσσα, που η ελληνική γλώσσα σε κάποιες χώρες διδάσκεται και στη σχολεία. Όπως είναι η Αγγλία, τώρα μου θύμισες, ναι, ότι... Όπως και η αρχαία ελληνική. Και η αρχαία ελληνική στα δημοτικά μάλιστα. Μάλιστα προηγήθηκαν τα λατινικά, είδαν ότι πήγανε πάρα πολύ καλά, εισάγανε και τα αρχαία ελληνικά στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είδαν ότι πήγανε επίσης πάρα πολύ καλά και βγάλανε απόφαση κανονικά πλέον ότι τα αρχαία ελληνικά θα διδάσκονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, κατά την άποψή μου πάντα, θα πρέπει να προσταχθεί νομοσχέδιο που να ορίζει ότι ο κάθε μετανάστης που έρχεται στην Ελλάδα νόμιμα, με νόμιμα χαρτιά, όχι λαθρέα, αλλά ούτε κενά σε εισαγωγικά, λαδώνει κάποιους για να τον φέρουμε στην Ελλάδα με παράνομα χαρτιά. Μου θύμισες τον ανέκδοτο, λέει, σε μια χώρα, λέει, που... Και εδώ να τα κάνει νόμιμα, έτσι, θα πρέπει να επιβληθεί η ελληνική γλώσσα σε αυτούς, δια νόμου. Είναι ακραίο αυτό που λέω. Θα σου πω, αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δυστυχία, όμως, δεν είναι θέμα επιβολής, είναι θέμα αποδοχής. Εγώ δεν το βάζω έτσι ακραία. Θα πω... Όμως, είναι θέμα αποδοχής. Ναι, είναι θέμα αποδοχής. Εμείς αποδεχόμαστε, ναι, κάποια, ναι, πράγματα, όπου και να είμαστε. Συμβιβαζόμαστε. Ναι, νομίζω δηλαδή ότι το πρέπει να γίνει και με αυτούς. Η συνεννόηση μεταξύ κυριών που θα λέγαμε, ναι, είναι αυτή η οποία εκ των πραγμάτων επιβάλλει το ότι όταν θέλεις να έχεις καλές σχέσεις και όταν θέλεις να έχεις και μια καλή προοπτική και όχι κακή υποψία και έτσι να κοντοστέκεται ο ένας απέναντι στον άλλον. Συγγνώμη, κακή υποψία πάντα θα υπάρχει. Ναι. Θα σου εξηγήσω, ναι, γιατί. Γιατί εάν φύγουμε κάποια στιγμή κάποιοι Έλληνες και πάμε να μείνουμε στη Συρία, λέω, ή Πακιστάν, αυτοί πρώτα απ' όλα δεν ασπάζονται τη χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία, έτσι. Θα μας κυνηγήσουν μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι... Και άλλο ένα πρόβλημα. Πες μου. Και το θρησκευτικό. Αυτό που είπα πριν λίγο. Ναι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οπότε, θα πρέπει να αποδεχτούν να μάθουν και την ελληνική γλώσσα, αλλά να ασπαστούν και τη δική μας θρησκεία. Και επιπλέον να έχουν πάνω από 15 χρόνια στην Ελλάδα νόμιμα εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι, να πληρώνουν τους φόρους τους κανονικά. Όπως κάνει ο Να ενταχθούν πολύ... κανονικά. Να σου πω, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι υπέρ της άποψης το ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα ως οντότητα, ως ψυχή, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να ζήσει, όχι να επιβιώνει, να ζήσει, να ζει αξιοπρεπώς. Και επίσης ο κάθε ένας να έχει και το δικαίωμα να υποστηριχτεί όπου και όταν κάποτε μπορεί να βρεθεί να έχει ανάγκη, αλλά από την άλλη μεριά να υπάρχει και αυτό το οποίο δυστυχώς υπάρχει μόνο στη δική μας γλώσσα που αποδίδεται μόνο λεκτικά, το φιλότιμο που λένε. Έτσι. Όπως λοιπόν λέμε φιλότιμο και εννοούμε όλα τα άλλα, να σεβόμαστε τον χώρο στον οποίο χτυπάμε την πόρτα και θέλουμε να πάμε να ζήσουμε. Δεν είμαστε διακομματιστικό χώρο, σταθμός, ναι, για να περάσουμε από τη μία μεριά στην άλλη. Παρόλο ότι πάρα πολλοί από αυτούς το βρίσκουν σαν μία λύση φυγής από κάπου που περνάνε δύσκολα για χίλιους, ναι, λόγους, πολλούς και διαφόρους λόγους, και θέλουν να πάνε παρακεί. Ποιο είναι το πρόβλημά μας τώρα? Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς με τις συνθήκες τις οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα επισημήτη, το Δουβλίνο
2 και τη Μαδρίτη, έδωσε ενισχυμένα δικαιώματα στους λαθρομετανάστες και παράλληλα έκοψε και τις πύλες εξόδου από την Ελλάδα με διαδρομή προς οποιαδήποτε άλλη χώρα θα ήθελε κάποιος από αυτούς τους μετανάστες να βρεθεί σε ένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Ενώ γίνεται αυτό το πράγμα, εγκλωβίζονται εδώ μέσα. Αν αυτό, ναι. Έχω εδώ μπροστά μου, ναι. Ένα εγγραφάκι mm-hmm. που βρήκα, mm-hmm. το οποίο λέει «Δεν θέλουν για τους Έλληνες στην Ελλάδα αντικατάσταση του πληθυσμού των Ελλήνων με ξένους». Mm-hmm. Σύμφωνα με το υπαριθμό 318, κάθετος 11 Τετάρτου του 2011, έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Τυπικών Τρίτων Χωρών mm-hmm. από 2011 έως 2015, μεταξύ άλλων αναφέρονται, επιλέξει και τα εξής. Το εθνικό συμφέρον επιτάσσει να συνεχιστεί η νόμιμη μετανάστευση. Mm-hmm. Στη σελίδα 8 αυτό το εγγράφει. Mm-hmm. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι όλα γίνονται βάσει ενός σχεδίου. Ναι. Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για να αποσαθρώσουν και να ροκανίσουν την βάση της ελληνικής οντότητας, σίγουρα είναι πολύ πιο ασφαλώς σχεδιασμένοι και προετοιμασμένοι να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτό που σκέφτονται. Δυστυχώς εμείς έχουμε δείξει μία κοντόφθαλμη μνήμη, ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα πράγματα τα οποία έχουμε πάθει. Και ενεχόμαστε. Ναι, θα πω μέχρι ακόμα και το ότι όταν υπήρξαν και οι πολύ πονεμένες για τον ελληνισμό σειράξεις με την Τουρκία, Αφρικός. Που με την διαφορετική εκάστοτε δικαιολογία από τη μεριά της τουρκικής πλευράς διωχθήκανε και καταποθήθηκαν ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων που βρισκόντουσαν στην Μικρά Ασία, οπουδήποτε να τους τοποθετήσεις, και στην Κύπρο ακόμα. Εμείς θέλαμε να το παίζουμε υπεράνω. Και αυτό το υπεράνω μας έχει φτάσει σήμερα να καθόμαστε να συζητάμε για το κατά πόσο πρέπει να δεχτούμε, να αποδεχτούμε ή να υποταχτούμε στο ότι τη Θράκη πρέπει να την περάσουμε σαν μια κατάσταση γκρίζα ζώνης, όπως συμβαίνει και σε διάφορα άλλα σημεία του Αιγαίου. Αυτό είναι αδύνατο βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι αδύνατο. Και με απλή λογική να το δεις, είναι αδύνατο. Ναι. Και από την άλλη μεριά, διότι εδώ έχουμε υπογράψει και έχουμε συνυπογράψει διμερώς και με τα υπόλοιπα κράτη τα οποία είναι στο διεθνή χώρο, τη συμφωνία η οποία λέει ότι δεν υπάρχουν Τούρκοι μουσουλμάνοι εντός του ελληνικού εδάφους, αλλά υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Λοιπόν, ξαφνικά μην θέλουμε αυτούς τους Έλληνες μουσουλμάνους να τους ονομάζουμε Τούρκους στην εθνικότητα, διότι αντιφάσκουμε. Σίγουρα. Βασικό και ρόλο σε αυτό έχει παίξει το τουρκικό προξενείο στη Ξάνθη. Οπωσδήποτε. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα mm-hmm. με το τουρκικό προξενείο mm-hmm. και στις εθνικές τους γιορτές mm-hmm. που σηκώνουν την σημαία την δική τους μαζί mm-hmm. με τις Τράκης, mm-hmm. προσπαθούν να εντάξουν τη Θράκη στην Τουρκία με πολλούς τρόπους. Ο Νταβουτόγλου που είχε πάει στη Θράκη, γύρισε όλα τα χωριά της Θράκης. Ο Ερντογάν μετά από αυτόν. Και ξεσηκώνανε. Και σε προγενέστερους τους, μάλιστα. Προπαραγγίζανε, ναι. Ξεσηκώνανε τον κόσμο. Και σε προγενέστερους τους άρχοντες εχμής. Και με τις επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης αυτό. Ναι. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι έχουμε περάσει με πρωθυπουργούς οι οποίοι είχαν αποκτήσει το προσωνύμιο Κουμπάρος. Έτσι, είναι πολύ γνωστό αυτό και πολύ πρόσφατο. Και δώστου τα ζεϊμπέκικα και δώστου, τι να πω,
Τι να πω. Η ουσία όμως βρίσκεται στο εξής. Πρώτα-πρώτα να μην ξεχνάμε τους πομάκους επίσης. Ναι. Δηλαδή οι πομάκοι, για ποιο λόγο εμείς καθήμενοι μακριά πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε και αυτούς ως μία μουσουλμανική, τουρκική μειονότητα, γιατί έτσι το σκέφτονται οι Τούρκοι. Ακριβώς. Όταν οι ίδιοι φωνάζουν το ότι εμείς έχουμε τη γλώσσα μας, για ποιο λόγο μας υποχρεώνεται να κάνουμε στα δημοτικά σχολεία την εκμάθηση της τουρκικής μόνο, ενώ έχουν και μάλιστα, όπως ξέρω, έχουν καταγράψει και τα δικά τους λεκτικά ιδιώματα στην πομάκικη, πρώτη φορά δεν υπήρχε, διότι είναι ένας πληθυσμός ο οποίος μεταφέρει από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά την γλώσσα που έχει μάθει να μιλάει από τις ρίζες του. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν από μόνοι τους το ότι δεν είναι Τούρκοι. Για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει να βιάζονται ψυχικά και να υποχρεώνονται να... Να αποδεχθούν την τουρκική γλώσσα. Ναι. Για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Εξάλλου γι' αυτό είναι ένα πολύ καλό αγώνα η Χαρά Νικοπούλου. Mm-hmm. Με την Κιβωτό Πίσπιζη, κάπως έτσι έχει μια περίεργη ονομασία, έχει δώσει άπειρους αγώνες τα τελευταία χρόνια και ζητάει και τη συνδρομή όλων των Ελλήνων, να βοηθήσουν όλοι για αυτή τη μειονότητα την ελληνική. Αλλά... Η αλήθεια είναι ότι... Δεν έχει γίνει κάποια κίνηση. Ναι. Τώρα μελλοντικά, από την κυβέρνηση αυτή, θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι πολλές και διάφορες ελληνικές κυβερνήσεις του παρελθόντος έχουν κάνει τραγικά σφάλματα. Και μάλιστα τώρα σε πηγαίνω στην άλλη μεριά της πατρίδας μας, στο Ιόνιο. Όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, υπήρχε ένα νησάκι το οποίο έχει την ονομασία Σάσον. Σάσον με ωμέγα. Αυτό λοιπόν ήταν ακατοίκητο. Και όταν έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, καταχωρήθηκε και κατοχυρώθηκε ως ελληνική επικράτεια. Το κακό είναι ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε να ρίξει τα μάτια της πάνω σε αυτό το νησάκι, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι αρκετά πιο ψηλά από την Κέρκυρα και βρίσκεται απέναντι από το στόμιο του ανοίγματος της Αυλώνας. Λοιπόν, υπήρχε ένας φάρος εκεί, έμεινε επί σειρά ετών εγκαταλελειμμένο, κανένας δεν πήγαινε εκεί πέρα, το ελληνικό κράτος δεν έδωσε μία ουσιαστική προσοχή και σημασία στο να βρίσκεται εκεί ο ελληνικός παράγοντας. Ως αποτέλεσμα λοιπόν είχε το ότι αφού δεν πήγαινε κανένας, πήγαν οι Αλβανοί. Αν ήμουν εγώ στη θέση τους, το ίδιο θα έκανα. Και πολύ καλά έκαναν αυτοί από την πλευρά τους και πήγανε. Πόσο πολύ χείριστα κάναμε εμείς, που ενώ ήταν μέσα στις διεθνείς συνθήκες που κατατασσόταν στην ελληνική επικράτεια, το αφήσαμε και έφυγε έτσι. Και ξέρεις τι έγινε. Όταν έπεσε το καθεστώς και ο εγκλωβισμός της Αλβανίας σαν τρύπα μέσα στην Ευρώπη, και ενδιαφέρθηκαν μέσα στις πολλές και διάφορες κινήσεις που γινήκαν σε κάθε επίπεδο, θρησκευτικό, πολιτικό, στρατιωτικό, ενδιαφέρθηκαν οι Ιταλοί να έχουν μία συναλλαγή μαζί με τους Αλβανούς, έκαναν το εξής. Πήγανε και κάνανε μία συμφωνία με την αλβανική κυβέρνηση και είπανε, δώστε μας το δικαίωμα να πάμε να εγκαταστήσουμε εκεί βάση ειδικών δυνάμεων του Ιταλικού στρατού, και εμείς σε αντάλλαγμα θα σας φτιάξουμε το δικό σας δίκτυο στη χώρα. Λοιπόν, σκέψου πόσο πολύ σημαντικό ήταν αυτό για τον σχεδιασμό του Ιταλικού Υπουργείου. Στρατηγικός σχεδιασμός. Και πόσο εμείς που το είχαμε αυτό στα χέρια μας δεν ενδιαφερθήκαμε και έφυγε έτσι. Απλώς έφυγε. Γι' αυτό πρέπει να καθοριστεί και η ΑΟΣ,
Οπωσδήποτε. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχεις ασχοληθεί αρκετά και θα μας το αναπτύξεις. Όσο μπορώ. Όσο μπορείς, ναι. Και εγώ έχω να παρεμβάλλω και διάφορες άλλες σκέψεις, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πολλά στα χέρια μας που δεν τα έχουμε αξιοποιήσει. Πρώτα απ' όλα το θέμα της Κύπρου, από τα εθνικά μας θέματα μιλάμε. Λοιπόν, το θέμα της Κύπρου. Θα έπρεπε να διεκδικήσουμε η Κύπρος να γίνει ξανά ελληνική. Τα τουρκικά στρατεύματα να αποχωρήσουν. Η Κύπρο την πήραμε με τη βία τη μισή. Λοιπόν, πρέπει να γίνει στρατηγικός σχεδιασμός και ενιαίο στρατηγικό δόγμα. Επίσης, να σου πω κάτι άλλο τώρα. Πανεθνικό, πανελλήνιο. Με πηγαίνεις έτσι σε διάφορες ιστορικές ενθυμίσεις και μου δίνεις την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι όταν έγινε το δημοψήφισμα που έγινε αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έγινε την δεκαετία του 60, νωρίς, που ρωτήθηκε ο κυπριακός λαός εάν θέλει ενσωμάτωση με την Ελλάδα ή όχι. Οι Τουρκοκύπριοι ψήφιζαν ναι, θέλουμε ενσωμάτωση με την Ελλάδα. Υπάρχουν αυτά, διότι υπήρξαν οι κατάλογοι και υπάρχουν μέσα στα μουσεία. Δηλαδή υπάρχει στο Μουσείο της Λευκωσίας, υπάρχει καταγεγραμμένος ο κατάλογος με τους ψηφίσαντες, όπου φαίνεται ότι είναι ονόματα τα οποία είναι ξεκάθαρα τουρκικής προέλευσης και όπου λένε ότι ζητάνε την ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα. Τι έχει γίνει από εκεί και ύστερα? Η Τουρκία, κατά τον γνωστό τρόπο, όπως κάνει κρυφίως και ακριβώς στην Θράκη όλα αυτά ακριβώς τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς, κάνει και με την Κύπρο. Ναι. Τι είχε κάνει λοιπόν στην Κύπρο? Είχε στείλει. Θέλανε την ενσωμάτωση οι Τουρκοκύπροι. Ναι, τι θέλανε. Για ποιο λόγο? Το πονηρεύτηκες καθόλου? Γιατί προσπαθούν να απλωθούν σε όλο τον κόσμο, κυρίως στα Βαλκάνια. Τους ενδιαφέρει αυτό. Για να εκμεταλλευτούν κάθε κοίτασμα ενέργειας που υπάρχει και στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που μας δίνει ένα σοβαρό λόγο να απαιτήσουμε οριστικά ως. Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό έπρεπε να έχει τελειώσει. Είναι ένα θέμα το οποίο οι τελευταίοι πρωθυπουργοί της χώρας δεν το άγγιξαν, το άφησαν στα αζήτητα. Και είναι ξεκάθαρο, δηλαδή είναι σαν την μύγα μέσα στο γάλα, να βλέπεις ότι όλες οι γύρω-γύρω χώρες της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου να σχεδιάζουν και να υπογράφουν μεταξύ τους σύμφωνα, τα οποία αναγνωρίζουν και προκαθορίζουν την ΑΟΣ μεταξύ τους, και εμείς ήμασταν οι μονίμως απόντες, όπως ήμασταν οι μονίμως απόντες και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μέχρι και το να καταψηφίζουμε σαν ελληνικό ευρωπαϊκό κοινοβούλιο την πρόταση να ωφεληθούμε από την διαγραφή του χρέους. Μέχρι και αυτό έφτασαν στο σημείο και έκαναν. Λοιπόν, όταν βλέπουμε και συμβαίνουν τέτοια πράγματα, λες, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Μέχρι σήμερα έχουν φέρει την Ελλάδα σε καταστροφή. Και οι κίνδυνοι είναι πολλοί πλέον. Και από την Αλβανία και από την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο, διότι τα λένε μόνοι τους. Μόνοι τους τα. Καταρχάς, είναι προκλητικοί μόνοι τους. Όταν έχεις μία παιδεία η οποία. Και μεθοδευμένα προκλητική. Βέβαια, γιατί όταν σου λέω ότι έχεις μία παιδεία που στα παιδάκια του δημοτικού ξεκινάνε και τους μαθαίνουν ιστορία και τους λένε π.χ. για την Αλβανία και για την ιστορία της Μεγάλης Αλβανίας, η οποία φτάνει μέχρι την Άρτα. Πρέβεζα. Και την Πρέβεζα. Συμπεριλάμβανε και αυτό το κομμάτι τώρα. Ναι, ναι. Καταρχάς οι Αλβανοί μεταξύ τους συζητώντας, έχει τύχει και έχουν πει σε φίλοι που είναι από την Πρέβεζα,
Πού πήγες το καλοκαίρι, ξέρω, πήγα στον τόπο μου, πού πήγες, στην Πρέβεζα. Α, στα δικά μας τα μέρη δηλαδή, να πάρει απάντηση τέτοιας μορφής από Αλβανό. Δηλαδή, οι Αλβανοί το έχουν ωραία ωραία και καλά δεμένο, ας πούμε, ότι και η Πρέβεζα δικιά τους είναι. Το έχουν μεθοδευμένο να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό όλο μου θυμίζει λίγο τα κακομαθημένα παιδιά. Η φύση του μικρού παιδιού είναι ότι όσο του αφήσεις όριο, τόσο θα πλώσει το πόδι του και θα θελήσει να πάει και παρακεί. Αυτό είναι η φυσική του εξέλιξη. Λοιπόν, με τη συμπεριφορά που έχουμε εμείς, έχουμε γίνει ο κακομαθημένος, ο κακός γονιός απέναντι στον πολίτη, με αυτή την έννοια, που κάνουμε γύρω-γύρω όλους τους υπόλοιπους κακομαθημένα παιδιά, σε βάρος μας. Διότι ο κάθε ένας θέλει και να επεκτείνεται κατά το δικό του δοκούν. Έτσι. Μέσα σε αυτό το πνεύμα λοιπόν, αυτό το πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι ο ελληνισμός δεν πρέπει να είναι μακρά για κανέναν από μας και δεν πρέπει να είμαστε ομφαλοσκοπούντες λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα είναι η Αθήνα ή δεν ξέρω ποιο άλλο κέντρο μακριά από την περιφέρεια. Ναι, γενικώς δεν είναι. Η Ελλάδα είναι ακόμη και οι μικρές περιφέρειες, τα μικρά χωριά. Ναι, γι' αυτό το λόγο σου είπα και πριν ότι η Ελλάδα ήταν και η Σάσον και την αφήσαμε και τώρα δεν είναι. Ή τα Ίμια, τα οποία τα έχουμε εντάξει με θριαμβευτικές δηλώσεις παρελθόντων πολιτικών στις γκρίζες ζώνες, όπου σαφώς όχι δεν ήταν και δεν είναι ακόμα και σήμερα γκρίζη ζώνα, γκρίζα ζώνη. Γιατί? Διότι υπάρχουν χάρτες οι οποίοι το αποδεικνύουν και είναι ιταλικοί, αμερικάνικοι, ελληνικοί και τουρκικοί, οι οποίοι σαφώς δείχνουν ότι τα όρια συμπεριλαμβάνουν τα Ίμια εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Τα υπόλοιπα λοιπόν προσπαθούν να τα αποκρύψουν για να θολώνουν τα νερά. Ακριβώς. Και όταν μας φαινόταν περίεργο γιατί κάποια στιγμή βρέθηκε η Τουρκία να λέει ότι η Γάβδος τους ανήκει, ήταν μόνο και μόνο διότι εκεί πέρα είχαν κόψει κάθετα τη γραμμή αυτή του 25ου. Πρώτα απ' όλα η Τουρκία δεν έχει σεβαστεί ποτέ το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης. Και πάρα πολλά πράγματα δεν τα έχει υπογράψει. Ακριβώς. Και δεν τα έχει υπογράψει. Βγήκε με τσαμπουκά. Είπε όχι. Λοιπόν, και προχωράει σε εμάς με τον ίδιο τρόπο για να μας πάρει δικά μας κομμάτια που μας ανήκουν. Ναι. Λοιπόν, καλά, έχει πλάκα τώρα. Δηλαδή, ξέρεις, έτσι συζητώντας μέσα στην διαδικασία αυτή, όπως ξεκινήσαμε τη φιλοσοφία της σημερινής εκπομπής, να μας πεις ποιο ήταν αυτό το σκεπτικό που, όπως είπα, θέλει ένα σθένος για να εκθέσεις τον εαυτό σου στα κοινά. Και πολύ καλά έκανες. Αυτό θα έπρεπε να κάναμε όλοι μας. Το πιστεύω αυτό το πράγμα που λέω. Και να είμαστε μακριά από τη φιλοσοφία αυτό που λένε του καναπέ. Δεν βαριέσαι. Άμα δεν βαριέσαι εσύ, άμα βαριέσαι εσύ, ξέρεις τι, δεν θα βαρεθεί ο άλλος. Και μετά, όταν ο άλλος δεν έχει βαρεθεί, θα τρεις να τον προλάβεις και θα σου λέει, τι λες ρε φίλε, και εσύ τι έκανες τόσο καιρό. Εγώ αυτό το δικαιούμαι, θα σου πει οποιοδήποτε βρίσκεται γύρω-γύρω απ' έξω. Αλλά και με το θέμα το οποίο έθεσες, είναι πάρα πολύ γνωστό το ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν έχει το θέμα γύρω-γύρω απ' έξω, το έχει και μέσα. Ακριβώς. Διότι έχουμε χαλάσει πάρα πολύ την ισορροπία ενός πράγματος το οποίο το έχει... Η ισορροπία έχει χαλάσει πάρα πολύ. Ναι, θα σου πω κάτι το οποίο είχα διαβάσει κάποια στιγμή, ότι είχε πει ένα ανώτατο πολιτικό πρόσωπο του Ισραήλ σε έναν Έλληνα, συζητώντας με τον Ισραηλινό Έλληνας, του είχε ζητήσει τη δική του άποψη το τι είναι αυτό το οποίο θεωρεί κόκκινη γραμμή για την ασφάλεια ή μη της δικής τους χώρας εκεί σε σχέση με τους μετανάστες, όχι λάθρο μετανάστες, με τους μετανάστες, δηλαδή πόσους μπορεί να δεχτεί ένα κράτος
έτσι ούτως ώστε να αισθάνεται και να είναι ασφαλές και εξασφαλισμένο απέναντι από την οποιαδήποτε κακόβουλη διάθεση των εισερχομένων. Και του είχε απαντήσει με το εξής ελάχιστο, πολύ μικρό ποσοστό, ότι με τις έρευνες που έχουμε κάνει εμείς, και ξέρουμε γιατί κράτος μιλάμε όταν μιλάμε για το Ισραήλ. Και ναι, είναι και στην Ελλάδα. Και σαφώς ξέρουμε και το πόσο πάρα πολύ καλή είναι το να κάνουν μελέτες και προβλέψεις στο να θέλουν να διαφυλάσσουν τα δικά τους εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι. Λοιπόν, όταν σου λέει ένα ανώτατο πολιτικό στέλεχος αυτής της χώρας ότι το ανώτατο όριο εισόδου ξένων μεταναστών στη χώρα είναι το 0,06% του δικού μας πληθυσμού και έφερε σαν αντιπαράθεση ο Ισραηλινός λέγοντας στον Έλληνα το ότι εσείς πρέπει να θεωρήσετε φοβερά τρελή για να έχετε κάνει αυτό το πράγμα και να έχετε φτάσει αυτό το ποσοστό, σε αυτό το διψήφιο ποσοστό της 100 των μεταναστών, διότι έχουμε διψήφιο, όχι το 0,06, και τον κοίταζε και του μίλαγε ως σαν να έβλεπε κάτι εξωπραγματικό. Κάτι εξωπραγματικό. Περίπου στα 2,5 εκατομμύρια μετανάστες και λαθρομετανάστες είναι εδώ. Για να μην πω τρία, και με πούν υπερβολική. Η αλήθεια είναι κιόλας ότι... είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ναι, είναι πολύ μεγάλος, γιατί είμαστε κι εμείς ένα κράτος μικρό, με μικρό πληθυσμό. Βέβαια, έχουν φύγει, πόσοι έχουν φύγει. Φύγανε πάρα πολύ για εξωτερικό. Και έχει 500-600.000 που λένε, για να χαϊδέψουν αυτιά. Συνολικά, στο πόσοι Έλληνες κυκλοφορούν στο εξωτερικό, αν είμαστε 10 εκατομμύρια, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε 20 εκατομμύρια συνολικά παντού. Ναι. Λοιπόν, οι μισοί ήδη ζουν αλλού. Πολλές φορές μάλιστα θέτουν και το θέμα, όπως ακούστηκε ακόμα μία φορά, το ότι τι γίνεται με τους Έλληνες του εξωτερικού που δεν εννοούν να τους αφήνουν να ψηφίζουν στις ελληνικές εκλογές. Είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να προωθηθεί από την κυβέρνηση, mm-hmm. τωρινή. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ο καινούργιος πρωθυπουργός θα ενδιαφερθεί για αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό, μακάρι να ενδιαφερθεί. Να τους δώσουμε μια ευχή, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουνε. Σε ό,τι κάνουνε. Για το καλύτερο της πατρίδας μας. Και να προσπαθήσουν το καλύτερο και να μην κάνουν κολοτούπες. Και το θέμα είναι το... Τώρα για τον πρόεδρό μας, τον κύριο Καμένο, το σίγουρο είναι ότι κολοτούπες δεν θα κάνει. Ναι, νομίζω ότι όλες οι δηλώσεις που έχει κάνει έως σήμερα... Δεν έχει αλλάξει ούτε κόμμα, ούτε ναι. τελεία. Θυμάσαι τι είχε πει στο συνέδριο. Τι να το θυμηθώ. Και για τις πιθανές υποψηφιότητες προέδρου και... Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχε πει χαρακτηριστικά το εξής. Είχε πει ότι ακόμα και τον ίδιο τον Κωνσταντίνο τον Καραμάλη να προτείνουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι. οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα απαντήσουν όχι. Και ακούστηκε μία φωνή από κάτω που του απάντησε και του είπε «Και εσένα αν προτείνουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας πάλι θα πούμε όχι». Αυτό δεν θέλω να το σχολιάσω. Όχι, δε, εγώ σου είπα το τι θυμάμαι. Απλά θα πω όμως ότι για να πει αυτή την κουβέντα ο πρόεδρος, σε πάρα πολύ καλά τη λέει και πάρα πολύ καλά τη κάνει και έχει καλή στρατηγική. Να σου πω, ξέρεις τι, ήταν η πρώτη μέρα μόλις που είχαν... Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Δεν είναι βάρος αυτό. Να σου πω, κοίταξε να δεις. Είναι πανέξυπνος. Και καλά κάνει. Προς όφελός μας είναι. Οι κινήσεις του είναι μετρημένες. Mm.
Είναι σαν να παίζεις σκάκι. Ναι, να σου πω, κοίταξε να δεις τώρα. Εάν δεις... Αν δεν έχεις ήξερε σκάκι, αλλά δεν το έπαιξα καλά. Καθόλου καλά. Νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία θα κληθούν να τα αντιμετωπίσουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία και θα φαντάζομαι δηλαδή την Πέμπτη που ακολούθως ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος κάνει μία εκπομπή με δύο νέους ανθρώπους, με τον Μάριο και τον Γρηγόρη, οι οποίοι είναι αντίστοιχα οι πρόεδροι των συντονιστικών επιτροπών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι θα έχουν την ευκαιρία ακριβώς να τεθούν τέτοια θέματα εκεί και να αναφερθούν. Οπότε, κοντός ψαλμός αλληλούια, να το ακούσουμε και από κάποιον εκ των έσω το τι είναι αυτό που μπορεί να τους απασχολεί. Εμείς μέσα στο πνεύμα αυτό, αυτό που έχω να πω εγώ από τη δική μου την πλευρά είναι ότι σε αντίστοιξη με αυτό που είπε ο κατά τα άλλα προοδευτικός Σταύρος Θεοδωράκης του Ποταμιού, ναι, την πρώτη μέρα θέλησε να κακοσχολιάσει ο λίγον τι πικρά και χολερικά, τότε με ποιον πήγε ο συνασπισμός με τους ανεξάρτητες Έλληνες, αυτούς που είναι ακροδεξιοί? Αισθάνεσαι τόσο πολύ ακροδεξιά? Καθόλου. Εγώ θα σου πω κάτι λοιπόν, ξέρεις τι λέω, ότι είναι μεγάλη μπλόφα για τη σκέψη μας και για το κεφάλι μας να καθόμαστε, να εντασσόμαστε και να λέμε από πού θες να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από το κέντρο ή να ξεκινήσουμε από μια άκρη και να πάμε μέχρι την άλλη. Είμαι πολύ πολύ αριστερός, είμαι πολύ πολύ δεξιός, είμαι πολύ πολύ κεντροαριστερός ή ουδέτερος. Για μένα η ουσία βρίσκεται στο εξής. Μπορείς να συναισθανθείς τι είναι ο τόπος που πατάς με τα πόδια σου και σε φιλοξενεί εσένα, τους πρόγονούς σου και τους επόμενους, τους απογόνους σου με ασφάλεια, και αυτό ονομάζεται πατρίδα. Και κάτι άλλο όμως. Πολιτική μαυροδιώτα με το ήθος του Θεοδωράκη αποπροσανατολίζουν τον κόσμο λέγοντας φράσεις που ξέρουν ότι θα πιάσει στον απλό πολίτη αυτή η λέξη. Θα τον βάλουν στο τρυπάκι με μια λέξη όπως ακροδεξιός. Εμένα το ακροδεξιός και δημοθύμησε. Δημοθύμησε ένα πράγμα το οποίο καταμαρτυρούσαν συνέχεια για το Θοδωράκι. Βάζει τη λογική κάτω και μετράει τα πράγματα σωστά. Βλέπει τα υπέρ, βλέπει τα κατά. Δεν θα πιστεί από μια λέξη που άκουσε. Εντάξει, ναι. Ένας όμως που δεν έχει ψάξει τόσο βαθιά τις λέξεις. Γι' αυτό λέω εγώ. Το σίγουρο είναι ότι δεν παρασυρθεί. Και την τελευταία στιγμή ακόμα μπορεί να παρασυρθεί. Γι' αυτό λέω εγώ. Μία ευχή που έχω. Όταν λέω ότι να έχουμε υγεία ψυχική, πνευματική, σωματική. Πάρα πολλά. Να έχουμε εσωτερική γαλήνη και αρμονία και ψυχο-συναισθηματικο-νοητική εγρήγορση. Η εγρήγορση είναι κομβικό σημείο στο οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας. Ακόμα και να μπορούμε να ελισσόμεθα στις εξελίξεις των πραγμάτων που μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή μας. Όπως και αυτή η προνοητικότητα του Πάνου του Καμένου να έχει συζητήσει με τον Αλέξη τον Τζίπρα και να έχουν συναποφασίσει ότι ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε με βάση τις ανάγκες του έθνους μας σε μία σύμπραξη κυβερνητική τέτοια η οποία θα φέρει σε καλύτερη θέση την μοίρα, τη θέση της χώρας, των Ελλήνων. Ότι για τις κόκκινες γραμμές του κινήματος δεν τις ανέρουμε. Δεν τα κάνουμε κολοτούπες, θα είμαστε σταθεροί και σε αυτό. Και οφείλει ο ΣΥΡΙΖΑ να τη σεβαστεί. Μα νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να σέβεται τον ένα και τον άλλον. Ναι.
Δεν μπορεί να σέβεται μόνο ο ένας και ο άλλος να μη σέβεται. Αυτά τα πράγματα είναι... Είναι αμφίδρομα. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εάν μου πεις, θα πω και εγώ το ότι μέσα στο πνεύμα, ας πούμε, αυτής της συνομιλίας και της συμφωνίας που είχανε, θεωρώ πάρα πολύ ωφέλιμο, σκόπιμο και ηθικό και οι δύο να σεβαστούν και τους δύο. Δεν θέλω εκτροπές και δεν θέλω παρασπονδίες από καμία από τις δύο πλευρές. Για να ξέρουμε τι λέμε. Σαφώς. Και για να μην νομίζουν ότι απλώς κάνουμε μία συζήτηση η οποία θέλουμε να χαϊδεύει τα αυτιά της μίας πλευράς και να αφήνει στα αζήτητα τα αυτιά της άλλης. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Και αυτό που σου είπα για το Θοδωράκι, στο είπα για τον εξής λόγο. Εμένα μου θύμισε αυτήν την κακόηχη έκφραση που χρησιμοποιούσε ο Σιμίτης και ξέρουμε πολύ καλά το πόσο πολύ κοντινός άνθρωπος επηρεασμένος και ωφελημένος από τον ίδιο το Σιμίτη έχει υπάρξει στο παρελθόν ο Σταύρος Θοδωράκης. Όταν έλεγε παντού με την πρώτη ευκαιρία που του δινόταν μέσα και έξω από το κοινοβούλιο ο Κώστας ο Σιμίτης, δεν θέλουμε ποτέ ξανά την δεξά. Εμένα αυτό μου θύμισε όταν έλεγε ο Σταύρος ο Θοδωράκης αυτή είναι ακροδεξή. Και θα πω το εξής. Και πού είναι το μεγαλόπνο πνεύμα και σχέδιο ενός νέου πολιτικού κόμματος το οποίο θέλει να βγαίνει στον ορίζοντα ως ανατέλων αυτή τη στιγμή και να λέει ότι θέλουμε το νέο, θέλουμε το καινούριο, το μοντέρνο, αυτό που θα μας πάει πιο μπροστά. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και κάνουμε το κόψιμο της πίτας σε χωραφάκια και λέμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι οι Έλληνες μαζί, αλλά πρέπει να βάλουμε από εδώ τους προοδευτικούς, τους καλούς και όλοι οι άλλοι από εκεί είναι κακοί ή κάτι άλλο όπως θέλεις να τους ονομάσεις. Αυτό εκεί... είναι απαξίωση. Βέβαια και απαξίωση είναι και θα σου πω και κάτι άλλο. Για ποιο λόγο, δηλαδή, κάποιοι ψηφίζουν κάτι, οτιδήποτε, δεν το συζητώ, μη τοποθετούμενος, οτιδήποτε διαφορετικό. Εκεί δηλαδή τι κάνεις, προσπαθείς να πάρεις μία πλειοψηφική τέτοια στάση, μερίδα για να προκαθορίσει τη στάση σου απέναντι στους άλλους που θα είναι λιγότεροι από σένα και θα του πεις μετά του άλλου ότι έγινε, να σου πω κάτι, πήγαινε πιο εκεί, εμένα με ενοχλείς εδώ πέρα, δεν σε θέλω. Μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αν ήταν έτσι, τότε να κάνουμε και ένα δημοψήφισμα όπως έλεγε και ο Γιωργάκης για τα δημοψηφίσματα που το ξαναθυμήθηκε εκ των υστέρων. Ναι. Και να πούμε ότι δεν κάνουμε μια ωραία συμφωνία. Ναι. Πώς τα κόβαμε τη Βασιλόπιτα και ο καθένας θα έπαιρνε το κομμάτι του και θα λέγαμε, ας πούμε, ότι ας κόψουμε κατά τέτοιο τρόπο την Ελλάδα νοητικά ναι. Και να πούμε, ας πούμε, σε ποιο νομό θέλουν να πάνε να ζήσουν αυτούς που τους θεωρούμε αριστερούς, αυτούς που τους θεωρούμε ακροαριστερούς, αυτούς που τους θεωρούμε δεξίους ή ακροδεξίους ή κεντρώους ή λίγο κεντρώους ή λίγο πιο δεξιά ή αριστερά από το κέντρο. Και να πούμε, ξέρετε κάτι, αφού εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ένας με τον άλλον και αφού δεν σας θέλουμε στη ζωή μας, ας πάνε, ξέρω εγώ, στα τάδε νησιά οι ΜΕΝ, στη Θεσσαλονίκη, στη Μπάτρα, στην Ήπειρο, στην Κρήτη ή χίλιοι άλλοι, να χωρίσουμε τα τσανάκια μας που λένε και ο καθένας ας δούμε, ας πούμε, μετά το ποιος θα τα βγάλει πέρα. Δηλαδή γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν είναι σοβαρά. Αυτό δεν υπάρχει σοβαρή αντίληψη σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάει να βάλει στον άλλον ταμπελάκι. Δεν ξέρω, μπορώ με πιο σκεπτικό ψηφίσανε κάποιοι Έλληνες στο ποτάμι. Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο υπήρχε αυτό το σκεπτικό της μη απάντησης κάθε φορά που τους ρώταγαν ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Σε σχέση και συνάρτηση με το ότι ξέρετε κάτι, εμείς λειτουργούμε εθελοντικά. Ναι. Τι πάει να πει λειτουργώ εθελοντικά. Έχουμε και κάτι εθελοντές στην τάδε πέρα γειτονιά, στον τάδε δήμο. Συντονιζόμαστε και... Να μην το σχολιάσω καλύτερα. Απλώς όμως μου δημιουργεί ερωτηματικά. Εθελοντικά. Προβάλλει τον εθελοντισμό ως δικαιολογία. Ναι, αλλά ακούστηκε όμως από τους εθελοντές ότι εμείς ακούμε ό,τι μας πει ο αρχηγός. Δηλαδή,
Αυτά είναι ο λίγον τι απειρχιωμένα. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι εθελοντής και να λες δεν έχω άποψη και περιμένω να δω τι θα μου πει ο άλλος που τον έχω αρχηγό. Πού είναι η συμμετοχή? Ακριβώς. Εδώ μην ξεχνάμε, συγγνώμη δηλαδή για αυτό που θα πω τώρα, με πηγαίνεις ακόμα πιο πίσω. Όταν έγινε η μάχη του Μαραθώνα, έγινε η σύγκρουση δύο τεραστίων διαφορετικών χώρων μέσα στον πολιτισμό. Η έννοια του πολίτη, άρα του ελεύθερα σκεφτόμενου άνθρωπου, του πολιτικού όντως, και η έννοια του υπήκοου, αυτόν δηλαδή που δεν μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να σκέφτεται, να ζητά και να προσπαθεί και να αλλάξει. Του δίναν την εντολή και έπρεπε να πάει να κάνει αυτό. Αυτό υπήρξε η μεγάλη αυτή σύγκρουση σε εκείνο το όρο χρονοθετημένο γεγονός που έχει μείνει στην παγκόσμια ιστορία έως τις μέρες μας. Σκέψου, οι Πέρσες δεν τρέχουν στους Μαραθώνιους. Γιατί θεωρούν ότι είναι προσβλητικό το ότι ο Μαραθώνιος είναι η γιορτή της δικής τους ήττας. Τι να πω. Εννοώ, δεν έχω μάθει ποτέ μου αν έχει τρέξει κάποιος Πέρσης. Όχι ως Πέρσης, αλλά ως κάπου αλλού δηλωμένος. Αλλά τουλάχιστον ξέρω ότι με την έννοια και την υπόσταση του Πέρσικου κράτους δεν έχει συμμετάσχει ποτέ κανένας τους. Γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ότι είναι υπήκοοι αυτοί σήμερα, αλλά όταν έγινε αυτή η σύγκρουση σε εκείνο το σημείο της Αττικής, έγινε για αυτήν την διαφορά. Έγινε μεταξύ του πολίτη και του υπήκοου. Δεν θέλουμε να είμαστε υπήκοοι, θέλουμε να είμαστε ενεργοί πολίτες. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και θέλουμε μια Ελλάδα ανεξάρτητη. Και θέλουμε μια ανεξάρτητη, βέβαια, οπωσδήποτε. Νομίζω ότι το ανεξάρτητος τα λέει όλα. Ευτυχώς έχουμε μια τόσο πολύ πλούσια και σαφή γλώσσα που με έναν πολύ πολύ μονολεκτικό χειρισμό αυτής της λέξης μπορούμε να δώσουμε, να καταλάβουν πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολλούς. Να σου πω, να προχωρήσω. Έχω εδώ μαζέψει διάφορες σκέψεις για το τι έχουν πει 20 διάσημα πρόσωπα για τις εκλογές και την πολιτική. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει: «Δεν υπάρχει τίποτα δυσκολότερο από το να κυβερνήσεις τους Έλληνες. Και αυτό γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι ικανοί για όλα». Ο Όσκαρ Αμέριγκερ είχε πει: «Πολιτική είναι η ευγενής τέχνη του να παίρνεις τους ψήφους των φτωχών και να κάνεις προεκλογικές εκστρατείες με τα λεφτά των πλουσίων, υποσχόμενων στους μεν ότι θα τους προστατέψεις από τους δε». Ο Χέρνι Μένκεν: «Αν ένας πολιτικός ανακάλυπτε ότι υπήρχαν κανίβαλοι στην περιφέρειά του, θα τους υποσχόταν ιεραποστόλους για δείπνο». Ο Εμμανουήλ Ροίδης, ο Έλληνας, είχε πει: «Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίες. Α. Εις συμπολιτευόμενους, ήτι έχοντας κοχλιάριον να βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού. Β. Εις αντιπολιτευόμενους, ήτι μη έχοντας κοχλιάριον να ζητούν επί παντή τρόπον αλάβωση τούτων. Και Γ. Εις εργαζομένους, ήτι ούτε έχοντας κοχλιάριον, ούτε ζητούντας, αλλά επιφορτισμένους να γεμίζωσιν την χύτρα δια των ινδρώτων των». Ο Φρίντριχ Νίτσε είχε πει: «Πολιτικός είναι κάποιος που διαιρεί τους ανθρώπους σε δύο τάξεις, σε υποχείρια και σε εχθρούς». Ο
Αλμπέρ Καμί είχε πει «Η πολιτική και η μοίρα της ανθρωπότητας διαμορφώνονται από τους ανθρώπους χωρίς ιδανικά και χωρίς μεγαλείο. Άνθρωποι που έχουν μεγαλείο μέσα τους δεν ασχολούνται με την πολιτική». Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ αντίστοιχα είχε πει «Πολιτική είναι η ικανότητα να γνωρίζει σήμερα τι θα γίνει αύριο και να εξηγείς αύριο γιατί δεν έγινε». Ο Παναγιώτης Κονδύλης, ένας εξαιρετικός συγγραφέας, ο οποίος δυστυχώς πέθανε στην πολύ πολύ πρώιμη ηλικία των 42 ετών, είχε πει «Ο τωρινός κυρίαρχος επικαλείται την λογική, ο μελλοντικός υμνεί την ελευθερία». Ο Νικίτα Χρουστσόφ είχε πει ότι «Οι πολιτικοί είναι παντού οι ίδιοι. Υπόσχονται να χτίσουν γέφυρες ακόμα και όταν δεν υπάρχουν ποτάμια». Ο Ναπολέον είχε πει «Τρία πράγματα δεν θα κάνεις στην πολιτική. Δεν υποχωρείς, δεν ανακαλείς και δεν παραδέχεσαι τα λάθη σου». Ο Αλέξανδρος... Ναι, δεν τα κρίνω. Τα λέω έτσι μέσα σε ένα πνεύμα χιουμοριστικό, γιατί θέλουμε να δηλώνουμε ότι στη ζωή μας, όπως σου είπα πριν, είμαστε νοήμονα όντα με λογική σε εγρήγορση και μπορούμε να αντακρίνουμε αυτά τα πράγματα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είχε πει «Η αργία εγέννησε την παινίαν. Η παινία έτεκεν την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξη. Η όρεξη εγέννησε την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησε τη ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου». Και ο Μπέρτολ Μπρέχτ είχε πει «Αυτοί που είναι εναντίον της πολιτικής είναι υπέρ της πολιτικής που τους επιβάλλεται». Ενώ ο Αβραάμ Λίνκολν είχε πει «Η ψήφος είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα. Με τη σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο μπορεί να σκοτώσεις τον μέλλον των παιδιών σου». Ο Φρανκ Μακίνεϊ είχε πει «Όλοι θα θέλαμε να ψηφίσουν τον καλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν είναι ποτέ υποψήφιος». Ο Τόμας Σόουελ είχε πει «Το πρώτο μάθημα των οικονομικών είναι η έλλειψη επαρκών πόρων. Δεν υπάρχουν ποτέ αρκετά για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων όσοι τα θέλουν. Το πρώτο μάθημα της πολιτικής είναι να παραβλέπεις το πρώτο μάθημα των οικονομικών». Ο Αθανάσιος Κανελόπουλος είχε πει «Η Ελλάδα μοιάζει με βιβλιοθήκη. Στα πιο ψηλά ράφια βάζουμε τα πιο άχρηστα βιβλία». Ο Φρίντμαν είχε πει «Η εξουσία φθείρει. Αυτό είναι το τίμημα της εξουσίας». Φαίνεται όμως πως τα ωφέλη από την άσκηση της εξουσίας είναι τόσα πολλά που κανένας δεν υπολογίζει το τίμημα. Ο Τζόρτζ Νάθαν είχε πει «Παρόλα τα παραπάνω πρέπει να ψηφίζουμε, γιατί οι κακοί πολιτικοί εκλέγονται από τους καλούς πολίτες που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν». Η Έμα Γκόλντμαν είχε πει «Αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν την πραγματικότητα θα ήταν παράνομες». Και ο Μπίσμαρκ είχε πει «Τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται ύστερα από το κυνήγι κατά τη διάρκεια του πολέμου και πριν από τις εκλογές».
Να σου πω, κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι ο κάθε ένας χώρος έχει τους καλούς του και τους κακούς του. Λοιπόν, σίγουρα γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή, θα σου φέρω ένα απλό παράδειγμα. Παντού υπάρχουν. Καλή, κακή, παντού. Οπωσδήποτε. Υπάρχουν. Διαφορετικά, θα ξέρεις, καλή και κακή είναι αντίθετες δυνάμεις. Ακριβώς. Οτιδήποτε χρειάζεται την αναγνώριση της ύπαρξης, διέπεται μέσα από αυτόν τον κοινό κανόνα, ότι πρέπει να εμπεριέχει αυτές τις αντίθετες δυνάμεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να βρεις πουθενά συμπαγές και αμοιγές μόνο ένα καλό. Όπως επίσης δεν μπορείς να βρεις μόνο ένα κακό. Θα υπάρχει και το ένα και το άλλο σε μια διαφορετική ποσόστοση. Ακριβώς. Περιεχομένου. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν θέλω να εκφράζω και δεν θέλω να αντιμετωπίζω κανένα μα κανέναν ούτε άνθρωπο ούτε και πολιτικό χώρο ως τον τέλεια καλό ή τον τέλεια κακό. Διότι ο κάθε ένας έχει τον λόγο που σκέφτεται σίγουρα. Ναι. Και πιστεύω σίγουρα ότι ευχής έργο θα ήτανε να μπορούν να ξεμύτιζαν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι θετικά προσκύμενοι στις βλέψεις μιας καλύτερης ζωής αυτού του τόπου και να βρουν έναν τρόπο να το εκφράσουν πρακτικά. Δηλαδή να το βγάλουν προς τα έξω από το δικό του χώρο ο κάθε ένας και να δώσει την καλή του δική, τη δική του καλή ιδέα. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό το πράγμα θα ήταν ό,τι καλύτερο δυνατό. Εμείς ένα πράγμα που μας χαρακτηρίζει σαν λαό, σαν έθνος, είναι ότι κατά το γνωστό της παροιμίας θα ξέρουμε όλοι μας πως άμα ξεκινήσουμε να λέμε το ότι έχει ο γείτονας κατσίκα, ξέρουμε τι θα επακολουθήσει, δεν θα ζητήσουμε και δεν θα ευχηθούμε να αποκτήσουμε κι εμείς κατσίκα. Είναι πιο εύκολο να ευχηθούμε το να του ψοφήσει του κερατά αυτή η κατσίκα να μην την έχει. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε αυτό το δαιμόνιο μέσα μας. Έτσι, όπως οι Γερμανοί έχουν ένα άλλο δαιμόνιο μέσα τους, θέλουν να είναι οι μονίμως κατακτητές. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε εμείς που δεν το έχουμε αυτό. Εμείς έχουμε το αντίθετο. Δεν θέλουμε να μας κατακτούν και να μας εξουσιάζουν. Για αυτούς είμαστε ο δικός τους δαίμονας. Αποδείχτηκε ακόμα μία φορά αυτό τώρα. Διότι, όπως είχες πει, η αποχωρούσα κυβέρνηση Σαμαρά ήταν το τελευταίο χαρτί της Τρόικας και της Μέρκελ. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Είχαν πέσει να λένε πω συμφορά, καταστροφή, θα πέσει, θα φύγουμε έξω από την Ευρώπη, θα μας κάνουν το ένα, θα μας κάνουν το άλλο. Η συμπεριφορά τους. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι το εξής. Οτιδήποτε και να γίνει σε αυτόν τον κόσμο, ολόκληρο τον κόσμο. Μπορεί κανένας να πει ότι θα χάσει τη ζωή του? Όχι βέβαια. Και εγώ θα πω και πολλού. Πες το. Ο Σαμαράς είχε πει ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Μεγάλο λάθος. Δεν ανήκει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Η Ευρώπη ανήκει στην Ελλάδα. Η Ευρώπη ανήκει στην Ελλάδα. Ναι, το ξέρουμε. Η Διευθυντής είχε πει κάποτε ότι εμείς φτιάχνουμε τους νόμους και άλλοι έρχονται και τους κλέβουν. Ναι. Μα δεν είναι... Η δικιά μας νομοθεσία στηρίχθηκε υπάρχουν... η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, και πόσοι φιλόσοφοι Γερμανοί δεν έχουν από πει. Από την αρχαία εποχή ναι, ακόμη. Ναι. Και μετά με τον Ιουστινιάνιο κώδικα. Mm-hmm. Και τις κοινωνίες τους με τη δική μας φιλοσοφία τις χτίσαμε. Και το δικό μας πολιτισμό. Και πόσοι Βορειοευρωπαίοι. Άρα η Ευρώπη ανήκει στην Ελλάδα και όχι mm-hmm. η Ελλάδα στην Ευρώπη. Δεν ανήκουμε πουθενά. Mm-hmm. Είμαστε ανεξάρτητοι. Mm-hmm. Τα βατζίδες στο κεφάλι μας δεν θέλουμε. Mm-hmm. Έτσι είναι. Μα και από την άλλη μεριά υπάρχουν τόσοι πολύ καταμετρημένοι Βορειοευρωπαίοι πασίγνωστου κύρους που έχουν πει ότι αχ, αν δεν ήταν αυτοί οι αναθεματισμένοι οι Έλληνες δεν θα ξέραμε τίποτα και τα βάζουν με τα νεύρα τους γιατί δεν μπορούν να αντέξουν το ότι οτιδήποτε στηριχτούν είτε από τη γλώσσα, είτε από τις επιστήμες, είτε από την εξέλιξη δεν θα υπάρχει και κάτι τι το ελληνικό ως στοιχείο εκεί μέσα. Και ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ναι, τους ενοχλεί. Ναι. Γιατί δεν καταφέρανε να φτιάξουν μόνοι τους δικές τους κοινωνίες. Στηριχθήκανε κάπου αλλού. Ναι, και αυτό δυστυχώς. Είναι ενοχλητικό. Mm-hmm.
Έτσι είναι. Τι άλλο θα ήθελες να μας πεις για τον αγώνα σου? Πες μου. Να σου πω. Λοιπόν, κάπου σταμάτησε εδώ το μυαλό μου, το μάτι μου, πάνω στις υπηρεσίες της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας. Και σκέφτηκα το εξής. Όλος ο κόσμος τα βάζει με την ελληνική αστυνομία. Και ήθελα να ήξερα. Εγώ θεωρώ πράγματι ότι αυτός που έχει πει ότι η αστυνομία, γενικά η αστυνομία, οποιουδήποτε κράτους, είναι ένα πραγματικά παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας. Και γιατί το λέω αυτό? Είναι επιφορτισμένη με το να είναι συνεχώς σε 24ωρη βάση στους δρόμους και στα κέντρα ελέγχου για να διασφαλίζουν την τάξη και την ασφάλεια η οποία θα φέρνει την ευημερία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, εάν δεν το έχεις, τότε οδηγείσαι μοιραία στο ότι θα δεις να ζεις σε μία αταξία και σε μία κατακρύμνηση των οποιοδήποτε σταθερών δεδομένων. Σε μία αναρχία. Άρα λοιπόν θα μπορούσες να πεις ότι δεν θα μπορούσες να εξασφαλίσεις τίποτα. Δηλαδή το γεγονός το ότι ο νόμος είναι αυτός που θα σου δώσει την εξασφάλιση της εξέλιξης, δεν πρέπει να το αγνοούμε. Και για να μην απομακρυνόμαστε και από το τι εννοούμε ακριβώς ο νόμος είναι από το ρήμα νέμο. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο μοιράζω εξίσου. Ο νόμος λοιπόν ο σωστός και όχι αυτός τον οποίο τον πιάνεις και τον κάνεις όπως θέλεις, λέει τι? Λέει ότι εγώ αντιμετωπίζω τους πολίτες μου επί ίσης όρης και για να γίνει αυτό το πράγμα νομοθετώ με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να προλάβω να μην γίνεται βλαπτική η μία συμπεριφορά απέναντι σε κάποιον άλλη, σε βάρος κάποιου άλλου. Και αυτό είναι ο νόμος. Λοιπόν, να μην έχουμε στο μυαλό μας την αστυνομία με έναν τόσο πολύ κακό τρόπο και να καθίσουμε να σκεφτούμε πώς θα μπορούσε να ήταν η ζωή μας μια κατάσταση για το αν δεν είχαν η οποιαδήποτε κοινωνία στο οποιοδήποτε μέρος του κόσμου αυτήν την προστασία, με την καλή έννοια. Ναι. Διότι τότε θα φτάνουμε στην περίοδο των ληστών. Ακριβώς. Ο καθένας θα πρέπει ένα γκουρού, κουμπούρι, θα καθόταν και, και στα στενά που λένε. Και θα μας θυμέστηκαν. Ναι. Θα σου λέει, περιμένουμε πελάτες. Έτσι. Είναι πολλοί αυτοί που καταφέρονται για την αστυνομία. Κάπου μπορεί να έχουν δίκιο. Είπαμε, καλοί και κακοί υπάρχουν παντού. Ακριβώς. Κάπου όμως μπορεί να έχουν και άδικο. Ναι. Γιατί και οι αστυνομικοί είναι παιδιά από τη μεσαία τάξη, αν θέλεις, που ή δεν είχαν πολλές επιλογές στη ζωή τους. Με πηγαίνεις τώρα και εσύ. Και αυτόν τον δρόμο. Μπορεί ακόμα και να τους άρεσε να πάνε στην αστυνομία και να ακολουθήσουν πάλι αυτόν τον δρόμο. Αλλά υπάρχουν, να σου το πω απλά, και κλίκες. Και που δεν υπάρχουν. Και παντού υπάρχουν. Είπαμε, παντού τα πάντα. Που δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Δεν είναι όλοι αστυνομικοί κακοί. Υπηρέτησα 18 χρόνια στην Καδά και στο εγκληματολογικό, διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών. Δεν ήταν όλα τα παιδιά με την οτροπία, α, βγάζω το κλόπ και βαράω στις διαδηλώσεις. Και αστυνομικός εντολή παίρνει. Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος λόγος. Όταν βγάζουμε στον δρόμο, εντολή παίρνει.
Όταν βλέπει να το έρχεται κατά πάνω του καπνογόνο ή οτιδήποτε, ή φωτοβολίδες, δεν ξέρω τι, τι θα περιμένει ακίνητος. Δεν θα αντιδράσει. Μου θύμισες, μου θύμισες αυτό το οποίο έγινε το πρώτο βράδυ με το που είχαν αρχίσει και βγαίνουν πριν δύο μέρες τα αποτελέσματα των εκλογών. Και αυτό το υπερασπίζεται. Ναι, οπωσδήποτε. Και σε αυτές τις γιατί υπάρχει κανένας που... διαδηλώσεων. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Ναι. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι πολλά, είναι και λεπτές ισορροπίες. Θα φύγουμε από τα σύγχρονα και θα σε πω εγώ στην αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Αθηναίοι στη χώρα κράτος πόλη των Αθηνών, ποιους είχαν για αστυνόμους? Τους Θράκες. Διότι ήταν πολύ πιο βάρβαροι από τη συμπεριφορά που είχαν συνηθίσει να έχουν οι Αθηναίοι μεταξύ τους. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι χρειαζόταν κάποια στιβαρή οντότητα να μπορεί να ελέγχει τις ατασταλίες. Λοιπόν, είναι έτσι ένα απλό παράδειγμα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε το πώς λειτουργούν και ανάλογα πράγματα τα οποία έχουν γίνει στημένα μέσα από τους δικούς τους αναγνωρισμένους φιλόσοφους, πολιτικούς, αντιπάλους πολιτικούς. Γιατί σε μια χώρα που γέννησε την δημοκρατία με την έννοια της χώρας εκείνη την χρονική περίοδο ως πόλης, κράτος. Ναι. Γιατί δεν είναι αυτό που έχουν πει οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Δηλαδή, τώρα μου θύμισε στον τρίτο Ολυμπιακό του Δημοσθένη που έλεγε ότι απευθυνόμενος προς τους Αθηναίους και τους κατηγορούσε και τους έλεγε εσείς ξεχάσατε και τις συμβάσεις και τις συμφωνίες που είχατε κάνει με τους συμμάχους σας και τους παραντήσατε τους Ολύνθιους τότε που παρακαλούσαν για προστασία από τους Αθηναίους και εσείς λέει έχετε φτάσει στο σημείο λέει, και τρώτε τα θεωρικά, τα οποία θεωρικά τι ήτανε η συμβολή των πολιτών, συμπολιτών Αθηναίων προς τα ταμεία του στρατού, αυτό ονομάζαν θεωρικά, τα οποία είχαν σαν στόχο, ανά πάσα στιγμή και ώρα χρειαζόταν να κινητοποιηθεί ο στρατός και να πάει να εκστρατεύσει, διότι ήταν μισθοφόροι οι άνθρωποι. Είχαν έναν τρόπο να ζουν. Και οι πονηροί οι άρχοντες, διότι υπήρχαν και τότε και σε αυτούς, όπως και σήμερα, τρώγανε αυτά τα λεφτά και πηγαίνανε και τα κάνουν και τους κατηγορούν και λέγανε, λέει εσείς δεν σέβεστε λέει, ούτε ιερά ούτε όσια. Έχετε τις μεγαλύτερες φωταψίες στα δικά σας τα σπίτια, έχετε φτάσει στο σημείο και χτίζετε σπίτια τα οποία είναι πολύ ψηλότερα αυτών που είναι τα δημόσια κτίρια. Έχετε γεμίσει παντού τον τόπο στην τριβάνια. Και αρχίζεις και λες όταν αρχίζεις και κάνεις μια τέτοια προσομοίωση και λες, για κάτσε να δεις, πόσοι από αυτούς εκείνης της εποχής, κάτι χιλιάδες χρόνια πίσω, αν μεταφέρεις όλο αυτό το σκηνικό, μοιάζουν στους σημερινούς. Πολύ. Πάρα πολύ. Και λες, τι γίνεται εδώ. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι και αυτό ήταν και ένα πολύ δελεάρ μεγάλο για μένα, να θέλω να σου πω να κάνουμε αυτήν την εκπομπή μαζί, δύο μέρες μόλις μετά τις εκλογές, διότι θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος κατέβηκε με την δική σου προσωπική υποψηφιότητα σαν υποψήφια βουλευτής στους Ανεξάρτητους Έλληνες, στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, που ξέρω ότι δεν είσαι από τους ανθρώπους που κινήθηκαν όπως κινούνται άλλοι με την γαλαντομία του υπάρχοντος χρήματος από πίσω, ούτε του τζακιού, ούτε του
κατεστημένου και που προσπάθησες να κάνεις το δικό σου αγώνα. Νομίζω ότι είσαι ένα εξαιρετικό με το δικό σου τρόπο, είσαι ένα εξαιρετικό παράδειγμα πρόσκλησης προς τους συμπολίτες μας να σκέφτονται ξανά. Όχι το αν πρέπει να, ή δεν πρέπει να κάθονται στον καναπέ και να κοροϊδεύουν αυτούς που δεν θέλουν να κάτσουν στον καναπέ, αλλά μήπως πρέπει τελικά να γίνουν ενεργοί πολίτες και να θέλουν να βγουν και αυτοί παρά έξω και να πούν ότι πρέπει να προσπαθούν οι ίδιοι. Διότι κατά το γνωστό και οι παροιμίες είναι σοφές, φτάνει να τις βάλεις, είναι σαν τα κλειδιά. Όλες οι παροιμίες είναι σοφές. Πρέπει να βρεις όμως την κάθε μία παροιμία που είναι εκεί που ταιριάζει. Σαν ένα κλειδί στη σωστή κλειδαρότρυπα. Άμα είναι και τη χρησιμοποιήσεις λάθος, δεν σου λέει τίποτα. Ένα ταμπουλαράσα που λένε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει ο κάθε ένας να επιλέγει να σηκώνεται στα ποδαράκια του και να θέλει να υποκινήσει και τον διπλανό του σε έναν αγώνα που σου λέει, άμα θες καλύτερη ζωή, πρέπει να την προσπαθήσεις. Δεν σου τη χαρίζει. Άμα δεν έχεις νύχια να ξεστείς, μην περιμένεις να σε ξύσουν. Να σου πω, Δημήτρη, τίποτα δεν χαρίζεται. Αν δεν το παλέψεις το κάθε τι στη ζωή σου, δεν πρόκειται να έρθει ο άλλος να σου πει, πάρ' το. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ έχω δεχτεί πολλές, και υπόγεια, και από εκεί που εργαζόμουν, και πιο παλιά, και τωρινά, και... Άλλωστε υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αξίζουν και πάρα πολύ. Και πισόπλατα και όλοι δεχόμαστε. Ναι, όλοι. Απλά έχω πάθει ανοσία, εντελώς όμως. Μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ένα στόχο. Ακριβώς. Μέχρι που μπορώ ή να βοηθήσω ή να... που φτάνει το χέρι μου, αν θέλεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν με αγγίζει κανένας και τίποτα. Θα πω την καλημέρα σε όλους, θα κάνω τα αστεία μου με όλους, αλλά μέχρι ένα σημείο, τα όρια τα βάζω εγώ, από εκεί και πέρα ο καθένας έχει το δικό του δρόμο, το δικό του τρόπο σκέψης και δεν δέχομαι παραπανήσεις κουβέντες από κανένα. Και καλά κάνεις. Οριοθέτηση. Αυτό είναι οριοθέτηση. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους που λένε. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό... νομίζω ότι αν το ακολουθούσαμε όλοι μας, θα μπορούσαμε να έχουμε όλοι μας όχι μόνο μία μελλοντική ζωή, γιατί ασχολούμαστε με τα κοινά καλύτερη, αλλά μία καθημερινή καλύτερη ζωή. Πάνω απ' όλα, αυτοσεβασμός. Να ξέρουμε αυτοσεβασμός, έτσι, και να ξέρουμε να συζητάμε. Ναι. Δεν είναι κακό το αντίθετο. Κακό είναι το να μην μπορούμε να ακούμε. Ή και να ακούμε ακόμα, να ξέρουμε να ακούμε τον άλλον. Και να δίνουμε και την ευκαιρία στον άλλον. Οπωσδήποτε. Και να, και να μας ακούσει και να τον ακούσουμε. Διαφορετικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει επικοινωνία. Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Έχουμε ξεκινήσει σε ένα αριθμό μπρου, λέγαμε να κάνουμε και κανένα μουσικό διάλειμμα. Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, γιατί έχει πάει η ώρα. Τι, η ώρα είναι 7.30. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, θα σας περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα, μην φύγετε, να πιούμε λίγο νερό και σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε. We'll be right back.
1-2, 1-2. Πες μου και εσύ 1-2. Όχι 1-1-2. Για μιλά. 1-2, 1-2. Ξανά. 1. Για να. Ακόμα μια. 1-1. Ω, έχασα το μικρόφωνο σου. Για μιλά, να ακούγεσαι θέλω. 1-2. Για. Ακούγεται. Αυτό είναι. Για, μου πήγε σε άλλο μικρόφωνο τώρα. Για, μιλά. 1. Μπράβο, αυτό είμαστε. Το πιέσες. Ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, ύστερα από ένα σύντομο, όπως το θυμηθήκαμε κιόλας, μοναδικό μουσικό διάλειμμα προς το παρόν, είπαμε ότι θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας, έτσι, για να πιούμε λίγο νερό, να ξεμουδιάσουμε, γιατί το είχαμε πιέσει μονότερμα. επιστρέφοντας λοιπόν στην κουβέντα μας, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πώς βλέπεις τα πράγματα σε σχέση με δύο βασικά πράγματα που θεωρώ ότι είναι από τα κυριότερα της έδρασης μιας σωστής ανάπτυξης σε μια καλύτερη χώρα του μέλλοντος, διότι επειδή είναι λίγο μακροχρόνια θέματα αυτά, δεν μπορείς να πεις ότι τα κάνω για αύριο, αλλά σχεδιάζω το μέλλον από σήμερα. Ακριβώς. Για τα θέματα της παιδείας και για τα θέματα του πολιτισμού. Δηλαδή. Δηλαδή, πόσο ικανοποιημένη είσαι εσύ από την παιδεία μας? Τι θα ήθελες έτσι να δεις αν μεταρρυθμίσεις μέσα σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα της χώρας μας μέσα από μια διαφορετική πορεία? Διότι κακά τα ψέματα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, όλος ο κόσμος ως κύριο δεδομένο του και κύριος στόχος, ακόμα και αυτών οι οποίοι ήσαν στην πλευρά όπου όλα τα προηγούμενα χρόνια συγκυβέρνησαν, ήθελε κάτι άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Πόλεμο στην παιδεία. Λοιπόν, τι εννοείς δηλαδή? Θα λέω λίγο χοντρά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Για πες μου, τι εννοείς ακριβώς? Δεν θα μπορούσες να πω. Καταρχήν η παιδεία είναι η βάση του πολιτισμού. Λοιπόν, δεν είδα να γίνεται κάτι σωστό πάνω στο θέμα της παιδείας. Με πας τώρα και κάτι χρόνια και δεν θα πίσω. Πω για τους καθηγητές και τους δασκάλους που τους έχουν απαξιωμένους. Σε πολλά θέματα, πέρα των μισθολογικών που αφορά όλο τον κόσμο αυτό το κομμάτι. Μα οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, όπως λέγαμε πριν και για την αστυνομία, είναι τα εκτελεστικά όργανα αποφάσεων αλωνών. Όπως συμβαίνει σε κάθε τι. Και ο στρατός είναι το εκτελεστικό όργανο αποφάσεων αλωνών. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους δασκάλους, όχι, ούτε με τους καθηγητές. Όχι. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές περιμένουν βοήθεια από αυτούς που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι που λένε. Ακριβώς. Από αυτούς που κόβουν την πίτα. Ναι. Αυτό που πρέπει να γίνει και να δοθεί μεγάλη προσοχή είναι στα παιδιά. Οπωσδήποτε. Γιατί αυτά είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον. Το να πορώνεις το παιδί με μια ξένη ιστορία και με αυτόν τον τρόπο του μεθοδεύεις το μυαλό ενάντια σε αυτό που εμείς έχουμε ιστορία μέχρι σήμερα, σε αυτά μάλλον, τα ιδανικά που έχουμε εμείς ιστορία μέχρι σήμερα, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να χτίσεις ένα πολιτισμό. Αφού λοιπόν δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Και δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος, συγγνώμη, δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος για να του δώσεις ερεθίσματα για να χτίσει και μια κοινωνία του μέλλοντος. Και δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος για να του δώσεις ερεθίσματα να προβληματιστεί και πάνω σε εργασιακά θέματα, αν θέλεις. Με ξαναπήγες έναν από αυτούς που σου διάβασα περί της των απόψεων, το τι έχουν πει οι διάφοροι πολιτικοί, τον Παναγιώτη τον Κονδύλι. Ο Παναγιώτης ο Κονδύλης λοιπόν σε ένα βιβλίο του πασίγνωστο που το έχει ονομάσει, το είχε ονομάσει συγχωρεμένος ως αείμνηστος θα πρέπει να αναφέρεται, η θεωρία πολέμου, περιγράφει πάρα πολύ καλά εκεί μέσα σε κάποιες από τις σελίδες του βιβλίου το τι είναι αυτό που μέλει γενέστε στο μέλλον όταν
απαξιώνεται τόσο πολύ η ζωή των πολιτών. Και ακριβώς αυτό το πράγμα είναι που θίγεις με τα λεγόμενά σου. Έτσι είμαι. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, θα πρέπει να κατέχουν σωστά την ιστορία μας. Και την ιστορία μας και τη γλώσσα μας. Και τη γλώσσα, σωστά. Ναι. Και τη γλώσσα. Πράγμα που δεν γίνεται. Έχει υποστεί η γλώσσα μας πολλές αλλοιώσεις. Εδώ είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν υποτίθεται οι δήμονες εντός του Υπουργείου Παιδείας. Δεν θέλω να την αναφέρω μόνο και μόνο την είχαμε... είναι αυτό που λέει η κοινή λαϊκή έκφραση, τη φάγαμε στη μάπα. Κυκλοφορούσε ως η δήμονας μέσα στο Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, αρνούμε να αναφέρω το όνομά της για να μην την ξαναφέρνω στην επιφάνεια, μόνο για αυτό το λόγο, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να διαλαλούν με τον κάθε έναν τρόπο ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι μια νεκρή γλώσσα. Δεν είναι καθόλου νεκρή γλώσσα. Οι Γερμανοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι κατακτητές στην Ελλάδα, διδάσκουν στα σχολεία τους αρχαία ελληνική γλώσσα, ο λόγος, γιατί βοηθάνε τους μαθητές με αυτόν τον τρόπο στο μυαλό. Να δουλεύει γρήγορα το μυαλό τους. Όχι μόνο, θα σου πω τώρα κάτι άλλο. Γνωρίζω την Ειρήνη... Γιατί αναλύοντας τις λέξεις, ναι. Ναι. Προσπαθείς. Όχι μόνο αυτό. Να βρεις. Είναι... Η αρχαία ελληνική έχει ένα άλλο προτέρημα, το οποίο έχει να κάνει με την ευεξία και την υγεία. Πράγματα τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί μέσα στην πορεία των χρόνων από διάφορους εξέχοντες διδάσκοντες, οι οποίοι απλώς είχαν μια διαφορετική άποψη για το ότι πρέπει να απλοποιηθεί η ελληνική γλώσσα προς διευκόλυνση και καλύτερη ευκολία εκμάθησης και εκπαίδευσης των παιδιών. Δηλαδή, να μάθουμε να γίνουμε και λίγο πιο τεμπέληδες με κάποια έννοια, να το πω έτσι. Αρχίσαν να απομακρύνονται. Δεν θέλουμε την οξία, δεν θέλουμε τη βαρία, δεν θέλουμε την περισπομένη, δεν θέλουμε κάποιες άλλες στίξεις, δεν θέλουμε κάποιες άλλες κλίσεις. Ωραία. Όμως... Και άκου τώρα να δεις γι' αυτό και θα μου πεις... Να μην αλλοιώνεται και η λέξη. Όχι, να μην αλλοιώνεται και η λέξη, αλλά... Τι είναι αυτό. Ο σωστός τρόπος εκμάθησης της αρχαίας ελληνικής σε κάνει να έχεις μία σωστή θέση σώματος. Για να μπορέσει κάποιος να εκφέρει την ομιλούμενη αρχαία ελληνική γλώσσα, πρέπει να ισορροπήσει το σώμα του πρώτα απ' όλα, για να μπορεί να δώσει το σωστό εισπνεώμενο αέρα στους πνεύμονές του και εκπνέοντας να μπορέσει να προφέρει σωστά την λέξη που θέλει να βγάλει με τον κυματισμό και την αρμονία που θα παράξει η κάθε μία λέξη, όπου έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και για ποιο λόγο λεγόταν ότι ήταν σαν να τραγουδάγανε. Λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις εξαπλωμένος και να φανταστείς ότι τραγουδάς και ότι η φωνή σου θα βγαίνει σωστά ή να είσαι στραβά και να αποκτάς μία σκολίωση, μία κύφωση ή μία μεικτή κατάσταση, διότι τότε συμπιέζουν οι πλευρές και η κακή στάση του σώματος τους πνεύμονες, δεν γεμίζουν σωστά την ποσότητα του αέρα που πρέπει να γεμίσουν. Και τι είναι? Δεν φτάνει μόνο το ότι δεν θα μιλήσει σωστά, δεν θα οξυγονωθεί σωστά και το σώμα σου. Λοιπόν, έχουμε τόσα πολλά παραδείγματα. Η Ειρήνη Μαυροπούλου, η οποία είναι μία φιλόλογος εξειδικευμένη στην εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών σε μικρά παιδιά της πρωτοβάθμιας βαθμίδας, κάνει μαθήματα αρχαίων ελληνικών με έναν εξαιρετικό τρόπο, με βιβλία που έχει γράψει η ίδια, και διδάσκει τα παιδιά που έχει κοντά της όλους τους μύθους του Εσώπου, μιλώντας τους μεταξύ τους τα παιδιά στα αρχαία ελληνικά. Είχε πάει η κόρη μου. Είχε κάνει 2,5 χρονιές είχε παρακολουθήσει. Μετά μου είπε ότι κουράστηκε, δεν ήθελε και της άφησα το περιθώριο
Αλλά είναι εξαιρετική, δηλαδή άμα τη ρωτήσω, είναι πες μου τον τάδε μύθο, θα μου τον πει, ακόμα και σήμερα. Είναι ο τρόπος επικοινωνίας δασκάλου και μαθητή, που μπορεί να μεταφέρει ο δάσκαλος στο μαθητή αυτά που ξέρει και να τα εισπράξει ο μαθητής. Είναι χάρισμα αυτό. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και μάλιστα ψυχολόγοι της είπαν την άποψή τους και την παρότριναν να μπει στη διαδικασία να κάνει διδακτορική διατριβή, όπως και το έκανε και όπως και αποδείχθηκε αυτό το πράγμα, το πόσο πολύ συμβάλλουν οι γνώσεις, η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στα παιδιά στο να καταπολεμώ την δυσλεξία. Εξαιρετική δουλειά με εξαιρετικά παραδείγματα που αποδείκνυαν αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό, λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου. Δεν το συζητώ, συμφωνώ μαζί σου ότι τα αρχαία ελληνικά πρέπει να ξαναγυρίσουν και για να μην αισθανόμαστε και τόσο βαρύς, να ξαναγυρίσουν και ας το πούμε έτσι ή με έναν τρόπο που να προσεγγίζει πιο πολύ το θεατρικό παιχνίδι και όχι αυτή την αυστηρότητα. Από έναν τρόπο, ναι. Ξέρω εγώ, όπως τον έζησα. Ναι. Με τη μετάφραση. Μαζί. Μαζί, ναι. Ναι. Και με μία κουβέντα. Είναι ένας καλός τρόπος, ναι. Για να επανέλθουν τα αρχαία ελληνικά. Και με τη θεατρικότητα. Και αυτή. Διότι στα παιδιά τα μικρά αρέσει να παίζουν. Ναι, 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 σωστό. Και επειδή είμαστε και ένας μιμητικός λαός, πανάθεμά μας, τρομάρα μας που λένε με τις Αμερικανιές, ας μιμηθούμε τους αρχαίους ημών προγόνους στη γλώσσα τους. Ας πούμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ξανά την εκμάθηση αυτής της τόσο έξοχης γλώσσας που θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν τα ομηρικά έπι στη γλώσσα που γράφτηκαν. Μην ακούγομαι ως παραλογιζόμενος, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, ύστερα με την ανασκαφή που έχει ξεκινήσει από αυτό το... την Αμφίπολη, το τεράστιο... Πολλά υποθήκανε, πολλά τα ερωτηματικά. Ακόμα παραμένουν τα ερωτηματικά. Πολλά δεν έχουν υποθεί, θα έλεγα. Απαντήσεις δεν πήραμε. Μα γι' αυτό λέω. Δεν θα έλεγα ότι πολλά δεν έχουν υποθεί. Οι απαντήσεις ήταν πολύ αόριστες. Κάποιος πρέπει να αναλάβει υπεύθυνα. Και την ευθύνη αυτή. Ναι. Για να... Είμαι υπέρ. Σκάψει την υπόθεση και να πάρει τις απαντήσεις που θα πρέπει να δώσει στον ελληνικό λαό. Ναι, οπωσδήποτε. Άλλωστε αυτή είναι η ιστορία μας, δεν δικαιούμαστε να την ξέρουμε. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Με πήγες, εγώ σε κράταγα στην εκπαίδευση, τώρα μου πετάχθηκε στον πολιτισμό, αλλά ας είναι, δεν πειράζει, έτσι, και για τον πολιτισμό σε ρώτησα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο πολιτισμός είναι η πρώτη μεγάλη βαριά μας βιομηχανία. Αν ξέραμε να τον χρησιμοποιήσουμε... βέβαια, γιατί δεν είναι και αυτό... Είναι ένα μέρος του τουρισμού, είναι ο ίδιος ο πολιτισμός. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα, αν σκεφτούμε ότι είναι ντροπή μας να έχουμε αυτές τις αρχαιότητες που έχουμε στα χέρια μας και να μην έχουμε τα εκμαγεία... Και να κρατάμε έξω, ναι, τις αρχαιότητες αυτές, ναι, να τις κρατάμε εδώ και ούτε να επιτρέπεται η κάθε αρχαιότητα να βρίσκεται στο σπίτι του κάθε κυρίου, κυρίας, δεν ξέρω. Να σου πω, θα σου πω τι κάνουν στην Κύπρο. Διότι το έχω δει και με είχε εντυπωσιάσει και ρώτησα να μάθω το πώς και τι. Εκεί δεν τους απαγορεύουν να έχουν στα σπίτια τους κάποια αρχαία, όχι το οτιδήποτε αρχαίο, ταξινομώντας το. Ναι. Πώς γίνεται όμως αυτό? Είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξή του και είναι καταμετρημένα αυτά. Και αυτά που βρίσκονται στα χέρια τους βρίσκονται εφόσον... Έχουν καλή νομοθεσία γι' αυτό όμως. Έχουν καλή νομοθεσία από τη μία μεριά εγώ, και από την άλλη μεριά. Ναι, καλά, εντάξει, εδώ πέρα την νομοθεσία την έχουν κάνει. Εδώ διαχωρίσανε,
διαχωρίζαμε στραβό τρόπο τις χρονολογικές περιόδους. Και ανατρέπουν τον ένα νόμο μετά τον άλλο. Δεν υπάρχει μια σταθερή νομοθεσία. Ναι. Και για αυτό το θέμα ακόμα. Ναι. Των ναι. αρχαιοτήτων. Ναι. Και ακούγονται πολλά και για το Υπουργείο Πολιτισμού. Σαν τι ακούγεται το Υπουργείο Πολιτισμού? Πολλά. Ότι έχουν φαγωθεί πολλά λεφτά, ας πούμε. Από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι άκουσα. Να μας πεις κι άλλα. Και κάπου έτσι διάβασα και κανένας ναι. δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να βρει. Τι γίνεται εκεί μέσα. Εγώ θα επιστρέψω και θα πω, συνεχίζοντας με αυτό που είχα... Αληθεύουν φήμες, δεν αληθεύουνε. Ας ψάξει κάποιος. Ναι, καλύτερα, είναι, καλύτερα λέει να σου βγει το μάτι, λέει, παρά το όνομα. Βέβαια. Όπου ναι. υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Νομίζω ότι εντάξει, ένα από τα πράγματα τα οποία μπορεί να έχει υπόψη τη σημερινή κυβέρνηση είναι να δει με ποιο τρόπο θα μπορεί να διασφαλίσει και να εξασφαλίσει και το που πηγαίνουν τα κονδύλια. Πώς τα χειρίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιτετραμμένοι να χειρίζονται. Και αυτό είναι πολύ βασικό, το πώς τα χειρίζονται. Ναι. Και να μην φεύγουν αχρησιμοποίητα, να μην γυρίζουν πίσω και εδώ να καθόμαστε να λέμε αχ και να είχαμε για να κάναμε. Αλλά επίσης θα σου πω κάτι άλλο. Ένα από τα στοιχεία που σου έλεγα πριν σε σχέση με τον πολιτισμό είναι το ότι θα μπορούσε να επανδρωθεί μία υπηρεσία η οποία βρίσκεται και μέσα στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απολουτριώσεων ως αντικείμενο. Να υπάρχει μία υπηρεσία που εκμαγεία, να έχει όλες αυτές τις ξέρεις τι είναι να σου έρχονται, ξέρεις τι είναι να σου έρχονται επίσημες ένας αντιπροσωπείες. Μάλλον, θα έπρεπε να ιδρυθεί ο οργανισμός που να ελέγχει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Να σου πω την αλήθεια τώρα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, διότι κάπου λίγο... Κοίταξε, με συμμετοχή. Με συμμετοχή, ναι. Της αστυνομίας, γιατί υπάρχει ειδικό κομμάτι για την αρχαιοκαπηλεία. Α, ναι, καλά. Ξέρεις που με πας τώρα, σε ένα συμπατριώτη σου. Λοιπόν, ναι. Συγχωρεμένο δυστυχώς, ο οποίος όμως θα έπρεπε και ανδριάντα να έχει και δρόμο. Ναι, έχει σε όποιους... και δεν υπάρχει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ναι, κακό. Αναφέρομαι ότι... στο Γιώργο τον Γλιγόρη, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είχε τη συνεργασία που είχε με ελάχιστα μέσα από το ελληνικό κράτος. Και κατάφερε πάρα πολύ. Και με βοήθεια των ιταλικών αντίστοιχων αστυνομικών αρχών και κατάφερε πάρα πολλά. Κατάφερε να επαναπατρίσει αρχαιότητες ελληνικές οι οποίες βρισκόντουσαν στο Μουσείο Γκετή. Και τη γνωστή ιστορία με τα αρχαία που βρέθηκαν στις Κυκλάδες. Και δυστυχώς πέθανε σε τροχαίο. Ναι. Το πέθανε για μένα, σε εισαγωγικά. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν νέος και έκανε τόσο πολύ μεγάλη δουλειά, έχασε τη ζωή του, άδικα, και τον έχασε η οικογένειά του. Και είχε, όταν χάθηκε είχε ένα παιδάκι 10 ναι. χρόνων. Τι να πω. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αποτείουμε φόρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους ονομάζουμε, να τους ονοματίζουμε, να τους συμπεριφερόμαστε. Αυτή θα έπρεπε να είναι μέσα στα σχολικά βιβλία μέρος της νεότερης σύγχρονης ελληνικής ιστορίας προς διδασκαλία των μικροτέρων για να μαθαίνουν και να λένε αυτό που είχε πει όταν έγινε η Επανάσταση του 21 και είχε απελευθερωθεί η Πελοπόννησος και διάβαινε ο Μακρυγιάννης τον αργολικό κάμπο και πέτυχε δύο χωριάτες να κάθονται να συνδιαλέγονται με κάτι ξένους, κάτι αγάλματα που ήταν να βρει μέσα στα χωράφια τους και τους λέει τι κάνετε ωραία εσείς εκεί, για αυτά πολεμήσαμε και δώσαμε το αίμα μας, μην τα δώσετε ούτε 10.000 τάλαρα. Ο άνθρωπος που για να καθίσει να γράψει τα απομνημονεύματά του ήταν αγράμματος και έκατσε να μάθει να γράφει για να μπορέσει να μας αφήσει τα βιώματά του. Και αυτό είναι μεγάλη κληρονομιά. Βέβαια. Ποιος το έχει εκτιμήσει? Το εκτιμούμε πολύ. Το εκτιμούμε λίγοι. Πολύ.
είμαστε αρκετοί αυτοί που το εκτιμούμε για να μπορούμε να το διαδώσουμε και στους υπόλοιπους. Το εύχομαι. Και εγώ το εύχομαι. Αλλά επίσης θα σου πω και κάτι άλλο. Μέσα στο πνεύμα, και το πλαίσιο του πολιτισμού και του τουρισμού. Θα σε πάω κάπου αλλού. Εγώ έχω κάνει εδώ, όταν ήμουνα για διετία, είναι, δεν την τήρησαν τη διετία με έναν μαγικό τρόπο, τέλος πάντων, στην Επιτροπή Διαδημοτικής, στη Διαδημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Είχα κάνει μία πρόταση στο Δήμο Νέας Μήνης και τους είχα πει γιατί δεν ξεκινάτε σε έναν ανοιχτό χώρο όπως είναι το Άλσος να φτιάξετε ή αν θέλεις εισαγωγικά να χτίσετε, διότι μπορεί να γίνει με ένα μεικτό τρόπο, έναν ρεφλεξολογικό διάδρομο, δηλαδή να είναι ένα συγκεκριμένος χώρος που μπορεί να το φανταστείς σαν ένα διάδρομο μέσα σε έναν ανοιχτό χώρο, όπου οι συμπολίτες μας, όλοι μας, και οπουδήποτε θα μπορούσε να γίνει βέβαια αυτό το πράγμα, στον όποιον ενδιαφερόμενο Δήμο, με βοτσαλάκια πολλών και διαφόρων μεγεθών, και με άλλα υλικά, όπως μπορεί να είναι άμμος, όπως μπορεί να είναι μέχρι και λάσπη, μέχρι και ξύλα, τριγωνικής διατομής, στρογγυλής διατομής, μικρότερα ή μεγαλύτερα, και να είναι αυτά το ένα δίπλα στο άλλο, και να περπατάμε με τα ποδαράκια μας ξυπόλυτα επάνω, και έτσι να δημιουργούμε αυτό που λέγεται αυτορεφλεξολογία, όπου αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτό είναι πασίγνωστο σε πάρα πολλούς άλλους λαούς παγκοσμίως και ότι τα πέλματά μας έχουν 7.200 νευρικές απολύξεις, οι οποίες πιέζοντας με αυτά τα βοτσαλάκια το φυσικό μας βάρος, περπατώντας απλώς επάνω τους, δημιουργούμε συνθήκες καλύτερης υγείας και ευεξίας μας. Εύχομαι να γίνει αυτό που λες. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι... Είναι πολύ καλή πρόταση. Και είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει και τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Ακριβώς. Διότι αυτό κρύβει μέσα και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία σχετίζονται με την υποκρατική ιατρική. Και δεν ανήκει μόνο στους Ασιάτες, αλλά ανήκει και σε εμάς. Και το έχουμε και αυτό στα αζήτητα. Πολλά έχουμε στα αζήτητα. Πολλά έχουμε στα ζητά. Καλό είναι να τα βγάζουμε στην επιφάνεια, ώστε και μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Η ουσία είναι ότι είμαστε διατεθειμένοι και θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Να σου πω κάτι άλλο τώρα για την πιο πάνω παιδεία, γυμνάσιο, λύκειο κλπ. Mm. Επίσης κάτι καλό θα μπορούσε να, σαν μάθημα, να μπει και η πρακτική εργασία, δηλαδή να δίνει ερεθίσματα στο μαθητή, να ασχοληθεί όχι απλά με πανεπιστήμιο και με ανώτατες σχολές, να μην είναι κολλημένο το μυαλό του εκεί, να το ανοίξει και άλλους ορίζοντες. Γιατί το κάθε παιδί σίγουρα θέλει να μπει σε κάποια ανώτερη σχολή, δεν αμφιβάλλω. Έχει όνειρα, έτσι. Όμως, η ζωή είναι τρομερά δύσκολη, μπορεί να δυσκολέψει περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Μήπως θα έπρεπε να ανοίξει το μυαλό του και κάπου αλλού, σε κάποιους άλλους ορίζοντες. Εμένα μου και να γίνει μία... ένα μάθημα, θα σου πω πώς. Ναι. Δυο φορές, τρεις την εβδομάδα, θεωρητικό, πάνω στα επαγγέλματα, ή δυο φορές την εβδομάδα, θεωρητικό μάθημα, και δύο φορές την εβδομάδα επίσης θα μπορούσε άνετα το θεωρητικό μάθημα να γίνεται και πρακτικό. Πώς? Να πηγαίνουν τα παιδιά κατά ομάδες, όπου από το σχολείο θα ελέγχονται αυτές οι ομάδες, έτσι. Ναι, τα ορίζει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, μάλλον ο καθηγητής, γιατί πάμε για τα πιο μεγάλα παιδιά, τι κάθε ομάδα να πάει σε μία ιδιωτική επιχείρηση. Όχι να δουλέψει, όχι να εργαστεί. Λάθος, όχι δουλέψει, εργαστεί. Ναι. Όχι να εργαστεί. Απλά να καθίσει να ασχοληθεί με ένα αντικείμενο εκεί, αυτή η ομάδα. Για να εξοικειωθεί με αυτό. Σαν μάθημα και να βαθμολογηθεί. Μπορεί να το αρέσει αυτό. Ναι, αμέ. Και να ασχοληθεί και στο μέλλον. Πολύ ωραία ιδέα. Ή σε μια δημόσια εταιρεία, ή μια δημόσια επιχείρηση, ή ακόμα και σε ένα οργανισμό ή σε ένα υπουργείο.
ομάδες μαθητών. Επειδή το δημόσιο γενικώς ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αποκλείεται να το εφαρμόσει. Όχι, ότι έχει το μαύρο το χάλι. Το όχι. Σίγουρα το όχι. Θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά το για να μπορέσει όμως, να γίνει είναι αυτό. Πολύ έξυπνα. Διότι ακριβώς επειδή τα παιδιά είναι πάρα πολύ έξυπνα και πάρα πολύ παρατηρητικά, άμα τα χώσεις μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, κάτι το ελάχιστο θέτει, θετικό που θα έχει είναι το ότι θα σου βγάλουν το πρόβλημα στην επιφάνεια στο άψε σβήσε. Ναι. Με την παρατήρηση. Ναι. Θα το βγάλουν στο άψε σβήσε. Ναι. Ένα πρόβλημα που δεν το βγάζει ο μεγάλος. Ακριβώς. Και ο μεγάλος μπορεί να μην το βγάλει είτε γιατί είναι νοθροποιημένος, είτε γιατί θα καθίσει και θα σκεφτεί πονηρά και θα πει ότι και γιατί να πάω να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Αλλά μερικοί, ναι, έχουν μια κακή νοοτροπία. Ναι. Που δεν πρόκειται να την αποβάλουν. Ναι. Γιατί τους βολεύει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά αυτό αν γινόταν στα παιδιά, πέρα από, από το σκεπτικό του Πανεπιστημίου και των ανώτερων σχολών, τους δίνεις και αυτόματα και άλλα ερεθίσματα για άλλες εργασίες. Θα δουν με αυτόν τον τρόπο και πώς κινείται η αγορά. Ναι, ναι. Είναι ένας τρόπος να το δουν αυτό. Και υπάρχουν πολλαπλή τρόποι να το εφαρμόσει αυτό το πράγμα. Μέχρι ακόμα και δημιουργώντας. Μπορεί να γίνει αυτό. Χώρους και τομείς εκπαιδευτικών παιχνιδιών οι οποίοι να είναι προσομοιωμένοι μέσα σε μια πραγματικότητα πραγματικά παραγωγικής δύναμης. Μπορεί να γίνει και έτσι. Πολλά γιατί, μπορεί να γίνει. Ξέρεις, μπορεί να γίνουν ακόμα μέχρι και. Τελειώνουν λύκειο. Περνάνε στο πανεπιστήμιο, μένουν μόνο στη θεωρία. Έτσι. Και όταν πρόκειται να βγουν στην αγορά, ζητάνε πράγματα. Πολλές φορές είναι ανέφικτα και με τα σημερινά δεδομένα είναι ανέφικτα. Ναι, ναι, ναι. Και στρέφεται η προσοχή τους που να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι μείον για την Ελλάδα. Οπωσδήποτε. Όπως πρέπει να γίνει και κάτι άλλο. Να βρεθεί τρόπος να επιστρέψουν οι επιστήμονες που φύγανε τα τελευταία 5 χρόνια για εξωτερικό. Αμήν, να εστιαστεί το ενδιαφέρον μακάρι. Στην μακάρι. Έρευνα. Μακάρι. Μακάρι. Και όχι ότι δεν έχουμε και μυαλά ερευνητικά, έχουμε και παραέχουμε. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει ερευνηθεί, να μην ερευνάται, να μην υπάρχει με μια ομάδα. Είναι επιστήμονες στον κόσμο που Έλληνες είναι. Ναι. Και, και έχουν απαξιωθεί. Παντού θα υπάρχει. Ξέρεις τι μου θύμισες. Στο Ερκολάνο, στην Νάπολη, στην αρχαία αποικία των Κυμαίων, η οποία πρώτα παίρνει το όνομά της ως Κούμη, που είναι η Κύμη, που είναι εκεί κοντά που ήταν και η Πομπεία, βρέθηκε μία αρχαία βιβλιοθήκη 200.000 παπύρων, καμένων. Χρηματοδοτήθηκε από ένα αμερικάνικο μικρό πανεπιστήμιο θεολογικής κατεύθυνσης, πιστεύοντας για κάποιο λόγο ότι εκεί πρέπει να βρίσκονται καταγεγραμμένα κείμενα, θησαυροί θρησκευτικού περιεχομένου. Ο του θαύματος έτυχε και όταν καταφέρανε με διαστημική τεχνολογία να τα ανοίξουν και να αρχίσουν να τα διαβάζουν, βρέθηκαν σε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Εκ του αντιθέτου, βρέθηκαν σε κείμενα του επίκτητου, του επίκουρου. Δηλαδή, όχι θρησκευτικά, το εντελώς ανάποδο, διότι ο Επίκουρος μίλαγε για τις ειδονές. Και το καταπληκτικό είναι το εξής, ότι η ελληνική παρουσία ως κρατική οντότητα δεν έφερε σε αυτή την εργασία ούτε έναν Έλληνα, ούτε έναν, μα ούτε έναν, και ένας και μοναδικός Έλληνας ο οποίος υπήρξε να εργάζεται μέσα σε αυτούς τους χώρους, ήταν ένας ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι από κάποια περιοχή κοντά της Λάρισσας, και ο οποίος σπούδαζε σε ένα ιταλικό πανεπιστήμιο όταν βγήκε αυτό στην επιφάνεια και πήγε και συμμετείχε στην εργασία αυτή ως ο μοναδικός Έλληνας, ο οποίος όμως βρέθηκε εκεί λόγω του ότι ήταν σε ιταλικό πανεπιστήμιο. Δεν υπήρξε καμία, κανένα ενδιαφέρον από ελληνικούς παράγοντες να πουν «Ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα ανήκει στην ιστορία μας, άσχετα αν ανήκει σε άλλους αυτή τη στιγμή». Δεν μπορούσαν να κατευθύνουν
ένα ενδιαφέρον που θα έφερνε μια συνεργασία και μια αποδοχή ενός μέρους Ελλήνων επιστημόνων για να δουλέψουν σε αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε. Γιατί δεν το κάνουμε? Δεν το κάναμε, εννοώ. Μπορεί να γίνει στο μέλλον. Για να δούμε. Ναι, θα δούμε. Μάλιστα. Περιμένουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Το εύχομαι για όλους μας. Είναι... Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Και αναμένοντας να δούμε ποια θα είναι τα πρώτα βήματα και οι πορείες με την καλύτερη δυνατή συνθήκη απέναντι σε όλους, ανεξαρτήτως πολιτικού σχηματισμού που διάλεξε να κατέβει, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που πρέπει να μας ενώνει είναι η ίδια η Ελλάδα, διότι η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας και η Ελλάδα ως πατρίδα μας δεν μπορεί να διαμοιράζεται και να διαχωρίζεται με κομματικά κριτήρια. Πρέπει να είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι εσείς θα πάτε να ζήσετε εκεί γιατί δεν σας θέλουμε εδώ και εσείς θα πάτε να ζήσετε εκεί γιατί δεν σας θέλουμε εκεί, για να δημιουργήσουμε, τόπους βασιλόπιτας, όπως είπες και εσύ. Ακριβώς. Μάλιστα. Έτσι. Ελένη, φτάσαμε και κλείσαμε την ώρα στη σημερινή μας εκπομπή. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην εκπομπή. Η Ελένη Σκλαβενίτη ήταν υποψήφια στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών με τον Συνδυασμό των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Έδωσε έναν καλό αγώνα, μπράβο της. Εύχομαι να είμαστε όλοι έτσι ενεργοί όπως η ίδια και να σκεφτόμαστε καλύτερα και να λέμε ότι αξίζει τον κόπο για τον τόπο και για την καλύτερη ζωή όλων μας, να μην μένουμε στους καναπέδες και να είμαστε πιο ενεργοί ως πολίτες, αυτό που μας κάνει στην ουσία να είμαστε πολίτες, πολιτικά όντα. Ο κάθε ένας πολίτης είναι ο ενεργός πολίτης. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Και εγώ, Δημήτρη, σε ευχαριστώ που τα είπαμε. Και... πέρασε ωραία. Ναι. Και... ναι. Και ελπίζω όσοι ήσαν κοντά μας και μας ακούσαν και μας βλέπαν, να έχουν και αυτοί έτσι μία καλή αποτύπωση της ευχαρίστησης και να τους έχουμε δώσει τη χαρά το ότι περάσαν αυτή την ώρα από τις 6 έως τις 8 μαζί μας. Ελπίζω να μην τους κουράσαμε. Ελπίζω και εγώ να μην τους κουράσαμε. Ελπίζω να μην τους φανήκαμε extreme με όσα υπόθηκαν, αλλά να περιμένουν και αυτοί κάτι το καλύτερο πραγματικά για αυτόν τον τόπο, για τους ίδιους, για τα παιδιά τους, για όλους. Εύχομαι καλό βράδυ και με την υπόσχεση ότι την επόμενη Τρίτη θα είμαστε ξανά εδώ στις ιστορικές διαδρομές με τον Δημήτρη Νικολούλια σε ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης θα σας κρατήσει με ενδιαφέρον συντροφιά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.